κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Μην αγωνόμαστε κιόλας. Χαλαρά θα το πάμε. Ήρεμα. Και όπου βγει. Ήρεμα, παιδιά. Ψυχραιμία. Σε πέντε είπανε. Ναι, έχουμε ακόμα. Εντάξει, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, όπως κάναμε, μετρούσαμε μικρή. Ναι. Βέβαια, Μπάμπη μου, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιτέλους Παρασκευή σήμερα. Δεν κάνω λάθος. Όχι. Δεν κάνω λάθος. Τι ωραία μέρα αυτή η Παρασκευή. Βέβαια. Τι είναι η Δευτέρα, καμία σχέση. Αυτό. Εγώ γιατί δεν βλέπω. Α, φοράω λάθος γυαλιά. Κάτσε να συντονιστούμε. Τέλειο. Είσαι καταπληκτικός. Χαίρετε. Σας βλέπω και καλά. Σας βλέπω δηλαδή θεωρητικά, όχι κυριολεκτικά. Ναι. Είναι που είναι Παρασκευή. Εντάξει. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν της Αγίας Τατιανής και του Αγίου Μέρτιου. Έτσι. Ήμουν συγκεκριμένος, γι' αυτό τόνισα το ρο. Έτσι. Λοιπόν, γιορτάζουν οι Τατιανοί. Καλέ. Η Τατιανή, η Τατιάνα, ο Μέρτιος. Τι, όχι, μα γι' αυτό το έκανα έτσι. Ακριβώς για να είναι ξεκάθαρο. Και είχαμε και να γιορτάζονται εδώ, να μας κεράσει κάτι. Να μην νομίζω ότι είναι τίποτα, καμιά εικόνα. Έτσι δεν είναι. Άλλο μέτριο, άλλο μέρτριο. Αλλά είπα να το κάνω ξεκάθαρο για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Λοιπόν. Να σε καλά. Ωραία. Κι εγώ, λοιπόν. Τι και εσύ, κι εγώ. Είχαμε αλλαγή. Θα το πάμε έτσι λίγο απότομα για να ισορροπήσουμε κατά. Ναι, λοιπόν. Είχαμε σήμερα κρίση στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι. Λοιπόν, απεχώρησε. Πολύ στενοχωρήθηκα και για τις δύο αποχωρήσεις. Ναι. Ήταν δύο πρόσωπα τα οποία μας ήταν πάρα πολύ οικεία. Περάσαν από εδώ. Πολύ αγαπητά, πολύ. Είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι. Κυρίως από την. Στον στρατηγό, στον Κωνσταντίνο Φλόρο και στον αντιστράτηγο, τον Ευρύτη, τον Άγγελο Χουδελούδη, οι οποίοι δεν είναι πια. Επιστρατεύσει. Ακριβώς. Εντάξει. Ναι, όχι. Είχαμε. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, νομίζω. Ναι, μεγάλο. Είχαμε αποκτήσει και έτσι ιδιαίτερες σχέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους εδώ στην 12η. Στο τέταρτο σώμα στρατού. Ακόμα και στην πρώτη στρατιά όταν ήταν. Έτσι ακριβώς. Και οι δύο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε τους καινούριους. Ανέλαβε αρχηγός. Έχουμε και φωτογραφίες να δείχνουμε μία προς μία έτσι για να τους γνωρίζουμε σιγά-σιγά. Αρχηγός ΓΕΘΑ ο αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης. Επιλογή αρχηγού ΓΕΣ του αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη. Επιλογή αρχηγού ΓΕΝ του αντινάβροχου Δημητρίου Ευάγγελου Κατάρα. Και επιλογή του αρχηγού ΓΕΑ του αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Στον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρα πονέμε το επιτιμή τίτλο του αρχηγού ΓΕΘΑ και στου απερχόμενου αρχηγού των αντίστοιχων επιτελείων ΓΕΑ, ΓΕΣ και ΓΕΝ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπορολιά, αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και αντινάβροχο Ιωάννη Δρυμούση, απονέμε το επιτιμή τίτλο αρχηγού ΓΕΑ, ΓΕΣ και ΓΕΝ αντίστοιχα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά η τετραετή θητεία του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου ως αρχηγού ΓΕΘΑ συνέβησε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων, αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας. Η συμβολή του υπήρξε υπερπολίτιμη τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στο σχεδιασμό για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της εθνικής μας άμυνας ύστερα από χρόνια δράνειας. Προώθησε τη διακλαδική συνεργασία, τον ενισχυμένο ρόλο των ειδικών δυνάμεων και τη συνεργασία με τους συμμάχους μας. Πρωτοστάτησε τη στρατηγική μας συμπόρευση με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αίγυπτο,
το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλες χώρες, ενώ εργάστηκε μεθοδικά για τη στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Τέλος, έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση καθοριστικής συμβολής των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων. Ως αληθινός αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα. Στρατηγέ, ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και περήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημα στα πολλά που συνοδεύουν το σύνδεσμο σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες. Και στρατηγέ, και από εμάς ευχαριστούμε πολύ. Για έτσι όλα. Είναι. Και στους δύο. Αυτό βέβαια που με συγκλώνησε έτσι για ακόμα μια φορά, βέβαια δεν με ξάφνιασε, δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ναι. Είναι αυτό που όποιος είχε φωτογραφία με τον στρατηγό ή με τον Άγγελο Χουδελούδη, δεν ξέρω πόσα post έχω μετρήσει στα social media. Ναι, κοίταξε τώρα. Εντάξει, οκ, okay, αλλά... Μια χαρά γεροί είναι οι άνθρωποι. Ναι. Έτσι. Και είναι και μέσα στο... Έχουν τελειώσαν και ολοκληρώσαν και δύο την πορεία τους στο στράτευμα, στα δυνατόν ανώτατα αξιώματα, έτσι. Τιμηθήκανε όσο... Όσο γίνεται σε αυτούς τους βαθμούς. Πάντως, αυτό το σχήμα, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο, νομίζω ότι δούλευε εξαιρετικά. Ναι, ήταν... Υπήρχε χημεία, δηλαδή, μεταξύ ΓΕΘΑ και ΓΕΣ. Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό έβγαινε προς τα έξω, τουλάχιστον. Έχω την εντύπωση ότι επειδή οι αρχηγοί στα επιτελεία συνήθως είναι σειρές, όπως λένε, δηλαδή της ιδίας τάξεως, ή μία πάνω κάτω, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αλλά είναι πολύ κοντινές. Ναι. Είναι και άνθρωποι που είναι πάρα πολλά χρόνια γνωρίζονται από τη Σχολή Ευελπίδων και. Οπότε υπάρχει μία ομοιογένεια και μία συνοχή στην λειτουργία των επιτελείων και του ΓΕΘΑ, αλλά και του καθενός ξεχωριστά των στρατού αεροπορίας και ναυτικού. Αλλά γενικά υπάρχει πάντοτε σχέση καλή μεταξύ των αρχηγών των επιτελείων. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο οποίος γίνεται ΑΓΕΘΑ, γι' αυτό πρώτα βγαίνει ο ΑΓΕΘΑ και μετά μπαίνουν οι υπόλοιποι, ίσως έχει και λόγο στο ποιος, το ποιον θέλει να έχει μαζί του. Μα μέσα προφανώς, στο επιτελείο. Γι' αυτό λέει ότι προτείνεται και ακριβώς, τα σχετικά. Ακριβώς. Έτσι. Καλή λοιπόν, επιτυχία σε όλους και αχρίαστη. Καλή θητεία να έχουν, από αυτό το μετερίζει όλοι. Αχρίαστη, όχι, πάντα χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις. Ναι, αχρίαστη, κατάλαβες τι εννοώ. Και το έχουν δείξει με τον καλύτερο τρόπο, πόσο χρήσιμη είναι, πόσο σημαντική είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι αν δεν ήταν ο στρατός σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα θα είχαν πάρει άλλη τροπή. Αναφερόμαστε σε ακραίες καταστάσεις φυσικών καταστροφών και οτιδήποτε άλλο, που πάντα ο στρατός... βοηθάει χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, σε μια δημοσκόπηση που έγινε ποιους θεσμούς εμπιστεύονται περισσότερο οι Έλληνες, ο στρατός ήταν ο πρώτος με διαφορά της τάξης του 95%. Έτσι. Και όχι άδικα. Ναι, βέβαια, στο στρατό υπάρχει εξής διαφορά. Σε όλα τα άλλα σύνολα, κοινωνικά, επαγγελματικά και δεν ξέρω τι, εάν τυχόν διαφωνείς με αυτό το οποίο εντέλεσε να κάνεις, δεν το κάνεις. Στο στρατό το κάνεις και μετά, όπως λέγαμε, στο στρατό βγαίνεις παραπονούμενος. Έτσι, οπότε αυτό δίνει μία. Αυτό το οποίο είναι να γίνει, θα γίνει. Ναι. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει εμπιστοσύνη στο στρατό, υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία και συγκεκριμένη λειτουργία και συγκεκριμένο μοντέλο. Λοιπόν, θα φύγουμε από το στρατό να πάμε στην πυροσβεστική. Χθες, τελειώνοντας εδώ από την εκπομπή, είδαμε πια τα πρώτα δημοσιεύματα στα πανελλήνιας, έτσι, εμβέλειας μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αναφέρονται στον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έναν άλλον Ευρύτη, ο οποίος χθες κατέθεσε για την υπόθεση στο μάτι. Απολογήθηκε. Μία ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια, από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας, με πάρα πολλούς... Σε τέτοια επίπεδο ίσως η πιο μαύρη, έτσι. Ναι. Σε αυτό το είδος, ίσως η πιο μαύρη. Εντάξει, είναι και τα Τέμπη, είναι και... Ναι, αλλά σε αυτό το είδος, τα Τέμπη... Ήταν φοβερό. Όπου εκεί τι είπε...
ότι εμείς ξέραμε την ώρα, λέει, που δίνονταν η συνέντευξη τύπου, ξέραν όλοι για τους νεκρούς. Για να έρθει βέβαια σήμερα στην... Ο υπαρχηγός του. Ο τότε υπαρχηγός, να αναιρέσει τα λεγόμενα του τότε αρχηγού. Τέλος πάντων, να πω κάτι, να τα πάρουμε τα πράγματα. Να πω κάτι. Ναι. Τότε η ειδησιογραφία, κυρίως από τον αντιπολιτευόμενο τύπο, με αποδείξεις, απεδείχνει ότι όντως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και της συνάντησης που υπήρχε και της τηλεοπτικής κάλυψης του και της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στο επιτελείο και στο συντονιστικό, ήταν γνωστή η ύπαρξη νεκρών. Ο αριθμός δεν ήταν γνωστός. Και μάλιστα αυτά ήταν από αυτά τα οποία χρεώσανε στον κύριο Τσίπρα, ότι ενώ ξέραν ότι υπήρχαν νεκροί, δεν αναφέρθηκαν, καν όπως δεν ξέρουν, ενώ υπήρχαν αποδείξεις, κυρίως από τα μηνύματα τα οποία ανταλλαχτήκαν μεταξύ των υπηρεσιών, φαινόταν ότι ξέρανε. Τώρα, γιατί ο υπαρχηγός λέει αυτό το πράγμα, χωρίς να αμφισβητώ την κατά της αντίληψης, δεν το ξέρω. Μπορεί η ειδησιογραφία τότε να είναι λάθος. Μπορεί ο κύριος υπαρχηγός να μην έχει ενημέρωση σωστή. Μπορεί να έχει άλλη ενημέρωση. Έτσι. Πάντως, θυμίζω ποια ήταν η ειδησιογραφία της εποχής εκείνης. Για να δούμε. Κατά την απολογία του ΣΥΑ στο Τριμελές Πλημμυλωδικείο Αθηνών, απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα Έδρας, είπε ότι η πληροφορία για εντοπισμό των σωρών στο πύρινο μέτωπο έφτασε στις 19:54 της 23ης Ιουλίου του 2018. Μάλιστα, απαντά χαρακτηριστικά στην ερώτηση του εισαγγελέα. Στη συνέντευξη τύπου που δώσατε εκείνο το βράδυ, ξέρατε για νεκρούς? Ναι. Ξέραμε για κάποιους νεκρούς. Αναφερόταν ΣΥΑ στη συνέντευξη τύπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και άλλων υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων που μεταδιδόταν από τα κανάλια. Όταν ρωτήθηκε για υπηρεσιακά λάθη, είπε. Που υποτίθεται ότι έκαναν ότι δεν υπήρχαν νεκροί ως εκείνη την ώρα. Ναι, ότι δεν γνώριζαν. Έκαναν ότι δεν γνώριζαν. Όταν ρωτήθηκε για υπηρεσιακά λάθη, είπε πως δεν μπορεί να πει πως δεν υπήρχαν και ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον των δικαστών ότι η ζωή του έχει αλλάξει και τον έχει σημαδέψει το τραγικό γεγονός που κόστησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους. Μάλιστα. Εγώ γιατί νόμιζα ότι είχαμε και κάρτες με τα λεγόμενα του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορούμε όμως να... Μπορώ να σας διαβάσω τι είπε. Να το βρω ένα λεπτό. Ναι. Αφού έγινε έτσι. Λοιπόν. Το συμβάν αυτό ήταν σαρωτικό, είπε ο κύριος Τερζούδης. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει γνωρίσει άλλο τέτοιο συμβάν με τόσο τραγικές συνέπειες. Μιλώντας για τα εναέρια μέσα, ανέφερε ότι αυτά δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν διότι οι συνθήκες ήταν μεταβαλλόμενες και οριακές. Αρνήθηκε ακόμα ότι υπήρχαν επίγεια μέσα πυρόσβεσης που δεν διατέθηκαν. Εγώ γνωρίζω, είπε, ότι εξαντλήθηκαν και αυτό μου υπόθηκε κατ' επανάληψη. Και γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω τον πραγματογνώμονα και τον τεχνικό σύμβουλο που λένε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στα πυροσβεστικά πλοιάρια για να υποστηρίξει πως αυτά έχουν υδάτινη χωρική αρμοδιότητα και δεν είναι στελεχωμένα. Συγκεκριμένα είπε ότι τότε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ πήρα τηλέφωνο τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και του ζήτησα αν θέλει τη συνδρομή και μου είπε πως όχι γιατί ούτε τα δικά τους μέσα μπορούν να προσεγγίσουν. Έψαχναν για βάρκες γιατί ούτε τα μεγαλύτερα καΐκια μπορούσαν να προσεγγίσουν. Δεν υπήρχε χρόνος, τόνισε ο κύριος Τερζούδης και συνέχισε λέγοντας ότι μετά από μια τραγωδία σαν αυτή απαιτείται αλλαγή. Το 2007 υπήρξε μια άλλη ανίποτη τραγωδία στην Ηλία. Τότε ήρθε η πολιτεία και πρόσθεσε τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, έπρεπε να γίνει η Ηλία. Το 2018 γίνεται το Μάτι, άλλη ανίποτη τραγωδία και έρχεται η πολιτεία και νομοθετεί αυτό που δεν έκανε το 2007. Υιοθέτησε τη δράση αρχικά, αλλά δεν υιοθέτησε το πώς θα γίνεται η οργανωμένη απομάκρυνση και υποχρέωσε μετά τους Δήμους και τις περιφέρειες να συντάξουν σχέδια οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης και έδωσε 18 μήνη παράταση. Βρισκόμαστε στο 2024, έρχεται η Γενική Γραμματεία και τον Απρίλιο του 2023 στέλνει εγκύκλιο με κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή πυροσβεστικής αστυνομίας σε κάποια λιμενικού σώματος όπου υπάρχει. Θα δείτε ότι υπάρχουν και χώροι καταφυγής για την υλοποίηση της δράσης. Ρώτησα αν τα σχέδια αυτά έχουν κατατεθεί, αλλά μου είπαν όχι ακόμα. Όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός εφαρμοστέως, υπάρχει αυτοσχεδιασμός.
και ενίοτε θα οδηγήσει στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων, όπου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να πω τίποτα για τους συγγενείς των θυμάτων. Ό,τι και να πεις δεν απαλύνει στον πόνο τους. Προτιμώ τη σιωπή». Ο εισαγγελέας το ρώτησε: «Με το χρόνο που πέρασε, επιχειρησιακά λάθη έχετε εντοπίσει?» Λέει ο κατηγορούμενος: «Η αποτίμηση απαιτεί να ξέρεις επακριβώς τι έγινε στο πεδίο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν επιχειρησιακά λάθη. Τα εναέρια διαθέσιμα κινητοποιήθηκαν. Αυτή η πυρκαγιά με αυτές τις συνθήκες που υπήρχαν δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Μόνο αν υπήρχαν τα δεδομένα για να μπορέσει να φύγει ο κόσμος. Και εμένα με βασανίζει και με ξαναβασανίζει όλο αυτό. Με έχει σημαδέψει. Η ζωή μου έχει αλλάξει». Εισαγγελέας: «Έχετε πει ότι ο Τόσκας και ο Φωστιέρης με παρέκαμπταν. Και ο Τόσκας έδινε χωρίς την έγκρισή μου επιχειρησιακές εντολές στον Φωστιέρη. Υπόθεση είναι αυτό», λέει ο κύριος Τερζούδης. Εισαγγελέας ξανά: «Προβλέπεται ο Υπουργός να δίνει εντολές?» Κατηγορούμενος: «Υπό την έννοια του να δίνει επιχειρησιακές εντολές, όχι. Αλλά μπορούσα να ρωτά συνεχώς. Ήταν ανώτατος, απόστρατος». Εισαγγελέας: «Για τους νεκρούς πότε μάθατε?» Κατηγορούμενος: 8 παρα 5 το βράδυ ανακοινώθηκε ο πρώτος νεκρός». Εισαγγελέας: «Στη συνέντευξη τύπου που δώσατε εκείνο το βράδυ, ξέρατε για τους νεκρούς?» Κατηγορούμενος: «Ναι, ξέραμε για κάποιους νεκρούς». Αυτά. Ξέραν, αλλά δεν ξέραν πώς είναι. Νομίζω ότι και από τις απολογίες των υπολείπων θα βγουν διάφορα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να περιμένει τη δικαιοσύνη να πει ακριβώς, γιατί έχουν, εντάξει, εμείς τώρα ξέρουμε ξεχωμένη την κατάθεση του κ. Τερζούδη. Εκείνοι οι δικαστές έχουν όλη τη συνολική εικόνα, έτσι, γιατί υπάρχουν διάφοροι κατηγορούμενοι σε διάφορα επίπεδα, αυτοδιοικητική, πολιτική, επιχειρησιακή. Οπότε περιμένουμε τη δικαιοσύνη να βγάλει τα συμπεράσματα και την απόφασή της και από εκεί και ύστερα να δούμε και πώς θα διαχειριστεί η κοινή γνώμη αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν μείνει από το μάτι, πέραν του μεγέθους της τραγωδίας, το οποίο ήταν πρωτοφανές και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι ήταν πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ γρήγορη εξέλιξη το περιστατικό, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μείνει σε όλο τον κόσμο είναι το εντάξει, έγινε αυτό το οποίο έγινε, χαθήκαν οι άνθρωποι, χαθήκανε. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί χαθήκανε έτσι οι άνθρωποι, ώστε να μην ξαναγίνει. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι η φωτιά στο μάτι έχει επηρεάσει επιχειρησιακά την πυροσβεστική από εκεί και ύστερα, πιο πολύ, ίσως όχι σε καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά στην ψυχολογία βάσει της οποίας διαχειρίζουν επιχειρησιακά τα περιστατικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια επικέντρωση στο να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα και το ακούμε πάρα πολλές φορές. Να υπερθεματίζω ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, γιατί έχει χαραγωθεί πάρα πολύ βαθιά, χαραχθεί πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό των Ελλήνων και στη συνείδησή τους η απώλεια των τραγικών θυμάτων στο μάτι. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την άλλη υπόθεση της κατάληψης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλου στον κόλπο του Ομάν, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που παρακολούθησα εγώ το θέμα. Παύλη, γίνονταν πολλές προσπάθειες από το Υπουργείο Εξωτερικών να επικοινωνήσουν με τον Έλληνα ναυτικό. Δόκιμο πλοίαρχο. Ακριβώς. Και έπεφταν στο κενό όλες οι προσπάθειες. Για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε. Κορυφώνει διαγωνία για την τύχη των 19 μελών πληρώματος, μεταξύ αυτών και ενός 20χρονου Έλληνα δόκιμου που επέβαιναν στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Σαν Νίκολας. Όλα ξεκίνησαν όταν Βρετανική στρατιωτική υπηρεσία έλαβε αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας του πλοίου ότι άκουσε άγνωστες φωνές από το τηλέφωνο μαζί με τον καπετάνιο του δεξαμενόπλιου. Από τότε όλες οι προσπάθειες να επικοινωνήσει με το πλοίο απέτυχαν. Το Σαν Νίκολας έπλεε από το Ιρακινό λιμάνι της Βασόρας προς την Τουρκία, μεταφέροντας 145.000 τόνους πετρελαίου. Η επαφή με το πλοίο χάθηκε περίπου στις 6.30 το πρωί, ώρα Αθήνας, καθώς έπλεε στα ανοιχτά του Ομάν, 50 ναυτικά μίλια νότια του Σοχάρ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατευθύνεται προς τον Μπαντάρε Τζάσκ στο Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου.
Το πλοίο βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου. Τον Φεβρουάριο του 2022, η ομάδα United Against Nuclear Iran δήλωσε ότι υποπτεύεται ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο από νησί του Ιράν. The tanker named Suez Rajan was transporting a cargo load of oil worth $55 to $70 million. But due to sanctions on Iranian oil, the U.S. intercepted the shipment and is now confiscating the oil. Ακολουθεί η κατάρρευση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν. Στα ύδατα γύρω από το στενό του Ορμούζ έγιναν κατασχέσεις πλοίων ως αντίπεινα από το Ιράν για τα ιρανικά φορτία πετρελαίου που κατασχέθηκαν με απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι ένα σημείο, στη θαλάσσια περιοχή όλου του κόρπου του Ορμούζ που ουσιαστικά ελέγχουν αποκλειστικά οι φρουροί της Επανάστασης. Και από όπου διέρχεται τουλάχιστον το 1/5 του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε πετρέλαιο. Με όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι τώρα σε σχέση με το ιστορικό, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και αντίπεινα. Τον Μάιο του 2022, οι Ιράνοι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης κατέλαβαν 2 ελληνόκτα πλοία, ενώ τον Ιούλιο του 2023 το πλοίο Richmond Voyager ελληνικής ιδιοκτησίας, αλλά αναβλωμένο από την Αμερικανική Σευρών, δέχτηκε πυροβολισμούς από πλοίο του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια προσπάθειας για κατάληψη. Η διαχείριστρια εταιρεία είχε ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την τύχη του πληρώματος. Μάλιστα. Τις καλύτερες ευχές μας. Γιατί υπήρξε ισχυρή παρέμβαση από τις ΗΠΑ της Αμερικής, απαιτώντας από το Ιράν να αφαιθεί αμέσως ελεύθερο το πλοίο και το πλήρωμα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο βέβαια σημείεται και περίπτωση και λόγω του γιατί έχει συμβεί, της προϊστορίας αυτού του γεγονότος, κατά πόσο βοήθησε αυτό. Αλλά εντάξει. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να τελειώσουν καλά. Γιατί την προηγούμενη φορά που έγινε από τη μεριά των Αμερικανών το ίδιο πράγμα, το μόνο το οποίο υπήρξε σαν απώλεια ήταν η ποσότητα του πετρελαίου που υπήρχε εντός του δεξαμενοπλοίου και έφυγε. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα είναι μέχρι εκεί θα πάει ξανά. Και πάμε στα δικά μας τώρα, με αυτό το σύριαλ πια του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και που δεν έχουμε ακούσει να γίνονται συζητήσεις. Από τα πρωινάδικα μέχρι τα ξενυχτάδικα. Ναι. Από... Γιατί η είδηση αυτή, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά, πώς να το πούμε, έχει πάρα πολλές πλευρές. Έχει πλευρά lifestyle. Έτσι. Άρα ταιριάζει σε πρωινάδικα. Έχει πλευρά για βαθύ στοχασμό, ταιριάζει σε βραδινές εκπομπές. Έχει επικαιρότητα, διότι έχει πάρα πολύ πολιτικό παρασκήνιο, ατελείωτο πολιτικό παρασκήνιο, οπότε ταιριάζει και σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες. Έτσι. Να πούμε ότι ο κύριος Στυλιανίδης είπε ότι δεν θα απέχει, αλλά θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει με αυτό. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και δεν είναι ο μόνος. Πάντως, πληροφορίες μου λένε ότι η στάση αναμονής κρατούν όλοι οι βουλευτές, τουλάχιστον της Τράκης. Στο να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή αυτό που επικοινωνήσαμε μαζί τους νωρίτερα και πραγματικά αυτό που δήλωσαν είναι στάση αναμονής και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, δεν είπαν ναι, θα προχωρήσουμε. Ναι, περιμένω να δω την τελική μορφή. Έτσι. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Φημολογείται ότι αντίθετος είναι και ο Σταύρος Κελέτσης. Φημολογείται. Κοίταξε. Υπήρξε χθες, υπήρξε αυτή η μικρή, ας το πούμε καλά, ούτως ή άλλως, οι πολιτικοί μιλάνε πάντοτε με ήξεις αφήξου πόλεμου, θυνήξεις και όπου βάλεις το κόμμα ανάλογα παίρνει και το ανάλογο νόημα αυτό το οποίο είπε η πυθία τότε στους αδερφούς. Ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε και αναφέρθηκε στους υπουργούς, το είπε, ναι, δεν είπε ότι θα πέσουν κεφάλια. Είπε ότι ναι, ρε παιδί, έχουμε μια μεγαλύτερη δέσμευση οι υπουργοί ως προς την ψήφιση νομοσχεδίων. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι οι υπουργοί ναι. να στηρίξουν. Δες τώρα εκεί, δες τώρα, μπράβο, δες τώρα εκεί τι έγινε. Υπήρξε μια συζήτηση, η οποία την άκουσα χθες το βράδυ και ήταν συζήτηση που έγινε σε πολλά έτσι πάνελς, να το πω έτσι, ότι αναφέρθηκε λέει στους υπουργούς, αλλά δεν αναφέρθηκε στους υφυπουργούς. Εγώ νομίζω ότι ισχύει το ίδιο πλαίσιο. Δεν το δηλαδή δεν έχει δεν να κάνει. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί λέει οι υφυπουργοί δεν είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι, αλλά είναι μέλη των Υπουργείων. Είναι ακριβώς κάτω από τον Υπουργό. Δηλαδή. Ναι.
Είναι μέλη της κυβέρνησης. Ναι, ναι, είναι αυτό που λένε, υπάρχει ο νόμος και υπάρχει και το πνεύμα του νόμου, ναι, και η ερμηνεία εντάξει, του νόμου. Έτσι. Δεν τα ακούω αυτά, ναι, πάντως. Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν, απλώς πιστεύω ότι επειδή ίσως δεν έχει δοθεί ακόμη τελική μορφή του νομοσχεδίου, επειδή θα μπει σε διαβούλευση προφανώς, και ξέρει και έχει υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να δουν την τελική μορφή και μετά να λάβουν θέση, δεν ήθελε να είναι έτσι τόσο απόλυτος εξ αρχής. Προσπαθούν, πιστεύω προσπαθούν να εξομαλύνουν τις όποιες πολιτικές συναντήσεις. Άρα έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν λέει στα μέλη της κυβέρνησης και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταψηφίσουν, αλλά λέει πάτε μια τουαλέτα την ώρα της ψηφοφορίας. Ναι, κάντε πως δεν είστε εκεί. Κάντε πως δεν είστε εκεί, ναι. Και προτιμήστε την αποχή, αλλά όχι να καταψηφίσετε το νομοσχέδιο. Και να ξαναπούμε γιατί. Γιατί το νομοσχέδιο θα περάσει την πλειοψηφία επί των παρόντων. Αν απέχει κάποιος βουλευτής, δεν μετριέται τους παρόντες, οπότε μειώνεται η ανάγκη στον αριθμό ψήφων. Την ίδια ώρα, κομματική πειθαρχία ζητά, ενδεχομένως ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης και τα γυρνάει μέρα με τη μέρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, νομίζω ότι είναι, να πω κάτι, όπως το είπαμε, νομίζω ότι είναι, ίσως αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε εδώ τους συμβουλάτρους, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχει πάρει τελική μορφή το νομοσχέδιο, νομίζω ότι είναι λίγο ρίσκο να πάρει κάποιος τελική θέση για το νομοσχέδιο. Ας βγει πρώτη τελική του μορφή, το οριστικό, και εκεί επάνω σου πούνε ναι ή όχι, ότι θα κάνουν. Μας περιπτώσει, ο Παύλος Μαρινάκης πάντως χθες έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου για το συγκεκριμένο θέμα που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Θα ξεκινήσω από αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα να το λέει τώρα στο βίντεο που παίξαμε ο κύριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, από την Νέα Αριστερά. Άκουσα να το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο του νόμου που θα φέρει προς ψήφιση για να ισορροπήσει τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση αυτή είναι η σωστή νομοθέτηση. Αυτό είναι το νομοσχέδιο που κρίνει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ότι είναι το σωστό, το δίκαιο και αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να φέρουμε προς ψήφιση. Μετά από τον διάλογο τον εσωτερικό, μετά από ανάλυση, μετά από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός για το τι θέλουμε να κάνουμε και για το τι δεν θέλουμε να κάνουμε. Δύο επισημάνσεις για να μιλήσω λίγο, αν γίνεται, και για την ουσία. Γιατί αυτό νομίζω θέλουν να ακούσουν και οι πολίτες. Επισήμανση πρώτη. Ακόμα και αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό είναι το μισό, εμείς θεωρούμε ότι είναι το σωστό και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και δεν συμφωνούμε με τα υπόλοιπα που προτείνει η αντιπολίτευση, ας ψηφίσει και το μισό. Και όταν κάποια στιγμή κρίνουν οι πολίτες ότι μπορούν να έρθουν εκείνοι στην εξουσία, να ψηφίσουν αν συμφωνούν. Εμείς δεν συμφωνούμε με τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Άρα αυτό το οποίο περιμένουμε από την αντιπολίτευση είναι να μην έχουμε μια στάση ότι επειδή διαφωνούμε γιατί δεν τα φέρνετε όλα, δεν ψηφίζουμε συνολικά αυτά που φαίνεται, να έρθουν και φαίνεται, να ψηφίσουν αυτά τα οποία φαίνεται, φέρνουμε. Κύριε Υπουργέ, ότι η κυβέρνηση μπορεί και να αντιμετωπίσει προβλήματα. Μια στην ακόμα επισήμανση, κύριε Χατζηνικολάου. Να την γιατί, κάνετε, ναι, αλλά γιατί θέλω μετά να μου πείτε και πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να μην ψηφίσει η αντιπολίτευση στο νομοσχέδιό σας και να έχετε απώλειες από την κοινοβουλευτική σας ομάδα και να οδηγηθεί έτσι το νομοσχέδιο ουσιαστικά στον κάλαθο των αχρήστων. Για να απαντήσω σε αυτό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μας κατηγορούν για μισή νομοθέτηση κυβέρνησαν, πολλά εκ των οποίων και σε υπουργικές θέσεις, κάποια άλλα ήταν βουλευτές, 4,5 χρόνια. Δεν έφεραν ούτε το ολόκληρο, ούτε το μισό. Και μάλιστα είναι φοβερό, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, να έρχεται μια κυβέρνηση δήθεν συντηρητική, δήθεν ακραία, δήθεν ακροδεξιά πολλές φορές, να φέρνει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ισχύει σε 20 χώρες ως προς το γάμο στην Ευρώπη και 22 ως προς την υιοθεσία ή τεκνοθεσία, και εσύ αυτό που έχεις να πεις ενώ δεν έκανες τίποτα, είναι να μιλάς για μισή νομοθέτηση. Αλλά εγώ χτες, μετά από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, βγάζω δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός ο οποίος συμπεριφέρεται θεσμικά. Τι είχαν πει για τον εκλογικό νόμο την προηγούμενη τετραετία? Θα αλλάξει ο Μητσοτάκης τον εκλογικό νόμο για να πάρει παραπάνω έδρες. Και δεν το έκανε. Τι λέγανε τώρα?
ότι θα φέρει το νόμο αυτό μετά τις ευρωεκλογές για να μην έχει θέματα. Κόστος, για να το μην κάνει κόστος. Μέσα στους πρώτους μήνες της δεύτερης τετραετίας, όπως δεσμεύτηκε, χωρίς να το πηγαίνει μπροστά ή πίσω όπως μας κατηγορούσαν. Ποια είναι για μένα η ουσία. Δεν ανησυχείτε, γιατί το πιο σημαντικό. Δεν περάσει από τη Βουλή ο νόμος. Εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δέσει κύριε τα κορδόνια του. Κύριε Χατζηνικολάου, για να πούμε και δύο πράγματα για την ουσία, θα απαντήσω για τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω, είναι απογοητευτική η στάση του. Και είναι και κατώτερη των περιστάσεων και των περιστάσεων όπως προκύπτουν από διηγήσεις ανθρώπων που είχατε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δήθεν μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δικαιωμάτων, το οποίο διαχρονικά θεωρητικά θέλει να φέρει και να ψηφίσει και να υπερασπιστεί, δεν λέει ποια είναι η θέση του αρχικά, αν συμφωνεί ή όχι με κάτι. Θα το ψηφίσει ή δεν θα το ψηφίσει. Λέει πρώτα, αναπαράγει βασικά εκφράσεις μικροπολιτικές προηγούμενων δεκαετιών. Ας μας απαντήσει πρώτα ο κ. Ανδρουλάκης. Πριν προβεί, όπως έκανε, σε εκφράσεις κριτικής για την κοινοβουλευτική ομάδα ή όχι της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει με το νομοσχέδιο. Αυτή νομίζω είναι μια υπεύθυνη στάση. Πρώτα λες τι θα κάνεις, αν συμφωνείς ή όχι, και μετά κάνεις κριτική που προφανώς είναι καλοδεχούμενη. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αλλά θα πω κάτι. Μήπως συζητάμε. Αυτό ενέχει κινδύνους. Συζητάμε. Κύριε Χατζηνικολάου, μήπως κινδυνεύσετε να μην συζητάμε για κάτι. Νόμος. Θεωρούμε, αισιοδοξούμε ότι θα περάσει. Γιατί. Και προέκυψε. Ούτε για τους υπουργούς. Για τους υπουργούς, απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι εφόσον συμμετέχουν, που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, που εγκρίνει νομοσχέδια, έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση. Συζητάμε όμως για κάτι. Γιατί αισιοδοξούμε ότι θα περάσει και θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό με τους πολίτες με νυφαλιότητα, χωρίς να διχάσουμε, αλλά με το να ενώσουμε. Συζητάμε για τον πολιτικό γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει το σύμφωνο συμβίωσης, δηλαδή από ένα συμβολιογράφο, ένα σύμφωνο συμβίωσης, πάμε στη δυνατότητα ενός πολιτικού γάμου σε ένα δημαρχείο και συζητάμε για κάποια παιδιά τα οποία υπάρχουν και τι ισχύει σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, ένας άντρας ή μια γυναίκα από το 1946 ισχύει αυτό, μπορούν κατά μόνας να υιοθετήσουν ένα παιδί. Ο ίδιος άντρας ή η ίδια γυναίκα μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης εδώ και κάποια χρόνια και να μεγαλώσουν μαζί αυτό το παιδί σε ένα σπίτι. Αν όμως φύγει αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο γονέας του παιδιού αυτού, το παιδί αυτό πιθανότατα θα καταλήξει σε ένα ίδρυμα. Άρα, το επιχείρημα που κάποιοι χωρίς να έχουν ενημέρωση έλεγαν δεν θέλουμε αυτοί να μεγαλώνουν παιδιά, που εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί απριόρι αυτοί είναι ακατάλληλοι για παιδιά ή όλοι οι ετερόφιλοι είμαστε κατάλληλοι για παιδιά. Όλοι κρινόμαστε στην πράξη. Είναι πολύ βαριά η ευθύνη του γονέα. Αυτό το οποίο λοιπόν κάποιοι δεν θέλουν, και γι' αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε με ηρεμία στους πολίτες, συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μεγαλώνουν παιδιά. Το θέμα είναι λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το πλαίσιο και κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα η πολιτεία κρίνει αν κάποιος ή κάποιοι είναι άξιοι για υιοθεσία κατά μόνας. Είτε ένας άντρας, είτε μια γυναίκα, είτε ένα ετερόφιλο ζευγάρι. Αυτό, με τη νέο με πλαίσιο θα κρίνουν διακοπή. Και τους δύο. Ναι, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Αυτό πρέπει να το δείτε συνολικά το θέμα της υιοθεσίας. Βεβαίως. Και για τα ετερόφιλα ζευγάρια και για τα ομόφυλα. Μα προσέξτε. Διότι γνωρίζω πάρα πολλά ζευγάρια. Χρόνια παντρεμένοι άνθρωποι, αξιοπρεπέστατοι, ακριβώς, που έχουν και τον τρόπο να μεγαλώσουν ένα παιδί και δεν μπορούν. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει και καταφέρει. Και μένουν τα παιδιά σε ιδρύματα, σε κάκιστες συνθήκες. Με την πολιτική συνθήκες. Που εφάρμοσε την προηγούμενη τετραετία, να μειωθούν πολύ τα παιδιά που είναι στα ιδρύματα και αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό που λέτε τώρα είναι η φιλοσοφία της νομοθέτησής μας. Ποια είναι? Ισότητα. Εμείς μιλάμε για ισότητα στον πολιτικό γάμο και κατ' επέκταση ισότητα στα δικαιώματα των παιδιών. Δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου, παιδιά πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Πραγματικά, αν κάποιος δει αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε, εμείς δεν μιλάμε ούτε για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ούτε για αλλαγή στο καθεστώς του πατέρα και της μητέρας, που είναι ιερές λέξεις και δεν θα τις αλλάξουμε με γονέας 1 και γονέας 2. Αν κάποιος δει με ησυχία, με ηρεμία, τι ισχύει σήμερα και τι πάμε να ρυθμίσουμε, βέβαιως ότι ενωτικά θα προχωρήσουμε και θα ψηφιστεί μια σημαντική παρέμβαση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούω διαρκώς αυτή την φράση. Ότι δεν υπάρχουν παιδιά πρώτης και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και όμως υπάρχουν παιδιά και πρώτης και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε αυτή τη χώρα, άσχετο με το θέμα. Με το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά ας λύσουμε και τα υπόλοιπα θέματα για να μην υπάρχουν αυτές οι ανισότητες στη χώρα αναφορικά με τις υιοθεσίες. Υπάρχουν άπειροι γονείς οι οποίοι
άπειρα ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Και περνάνε χρόνια, τελείωτα. Και περνάνε όχι απλά χρόνια. Είναι τόσο, και δύσκολη η διαδικασία, δηλαδή. Ναι, παιδί μου, πας το παιδί, ας πούμε, να το πάρεις ενώ είναι μωρό και τελικά το πάρεις, το πηγαίνεις κατευθείαν στο κέντρο παρουσία να παρουσιαστεί φαντάρος, ας πούμε. Δεν είναι. Οπότε υπάρχουν και πρώτης και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Και υπάρχουν και άλλου είδους ανισότητες στα παιδιά, έτσι. Και εκπαιδευτικές ανισότητες. Ανισότητες στα θέματα υγείας. Είναι το ίδιο ένα παιδί το οποίο μένει στο κέντρο των Αθηνών ή στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αστική πόλη, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, με συγχωρείτε, με ένα παιδί το οποίο μένει σε ένα χωριό ή στη Σαμοθράκη ή στα Δίκαια ή στα Ρίζια και ζητήσει και χρειαστεί παιδίατρο, λέμε τώρα. Έτσι. Οπότε μετά να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τις υπόλοιπες ανισότητες. Να λυθούν όλες οι ανισότητες. Ναι, αλλά μην το πάμε έτσι. Γιατί ξέρεις, όταν πας να λύσεις μια συγκεκριμένη ανισότητα, μετά στοχοποιείς, χωρίς να το θες, αυτούς την ανισότητα την οποία πας να επιλύσεις. Ναι, ναι. Και όπως είπαμε πριν, έχουμε και τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ζητά κομματική πειθαρχία από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαφορά βέβαια. Έτσι. Υπάρχει μια βασική διαφορά σε αυτό το οποίο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το οποίο και μας το είπανε και χθες, να το επαναλάβουμε, ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι να υπάρχει και η τεκνοδοσία χωρίς κανένα εμπόδιο. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Καταρχάς είπε ότι θα ψηφίσει την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρά τις όποιες ατέλειες οι οποίες έχει, και μάλιστα αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδριάνο, κύριος Κασελάκης, ότι θα επιβάλει θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές του. Μάλιστα. Λοιπόν, και το νομοσχέδιο αυτό, είπε, θα περάσει χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, και εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο, όπως ανέφερε. Mm-hmm. Σχολίασε την συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά, και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία, όπως την περιέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας εξεπλάγει ο κύριος Κασελάκης. Το να οθεί, λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, τους βουλευτές του στην αποχή και να αποκαλεί αξιοπρεπή στάση, είναι μια στάση πολιτικής δειλίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτά για το νομοσχέδιο, λοιπόν, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχει όμως και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εξαπέλυσε και χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους εναντίον του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, λέγοντας ότι αν η στάση του Πρωθυπουργού είναι μια στάση πολιτικής δειλίας σε σχέση με την αποχή του κόμματός του, η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη είναι μια στάση εκμετάλλευσης. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός προοδευτικού κόμματος να βασίζεται στην ψήφο του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Βορύδη για να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει σε ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε να δούμε τι άλλα θέματα που αναφέρθηκε ο κύριος Κασελάκης, απάντησε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ο ένθερμος οπαδός και παρολίγων υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλό θα ήταν να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό, ώστε να μην θυμίζει τον ψηφιακό βούρκο της Νέας Δημοκρατίας. Οι σημερινές δηλώσεις του, λέει το ΠΑΣΟΚ, είναι αποκαλυπτικές ότι πρόκειται για ένα πολλάκι made in USA. Του ευχόμαστε καλό τριήμερο στις Πέτσες και του χρόνου στο Μαϊάμι. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και τα άλλα θέματα στο οποίο ρωτήθηκε όμως ο κύριος Κασελάκης. Ρωτήθηκε ο κύριος Κασελάκης αν θα είναι τρίτο κόμμα στις ευρωεκλογές, τι θα γίνει σε ό,τι αφορά το πρόσωπό του. Είπε, έχω απορρίψει το σενάριο να αποχωρήσω μετά τις ευρωεκλογές. Επόμενο θέμα, δάνειο στα κομματικά μίντια που έγινε στις γιορτές να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Αποκάλυψε ότι ήταν μια δανειοδότηση σύνομη, δεν υπάρχει κανένα θέμα επ' αυτού, 230.000 ευρώ. Ενώ σε ό,τι αφορά τα κομματικά μίντια, εξήγησε πως στόχος του είναι να παραμείνουν σε λειτουργία η εφημερίδα και το ραδιόφωνο, αλλά την απόφαση θα τη λάβει, όπως είπε, η πολιτική γραμματεία. Για τις Πέτσες, και που τόση συζήτηση γίνει και τη συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε ότι το Προεδρείο και οι βουλευτές είναι ενθουσιασμένοι. Θα πάνε στις Πέτσες, είπε, για να εργαστούν, για να δουλέψουν. Τέλος, για το στρατό. Είπε ότι το Μάρτιο θα υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πάμε να δούμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να προσκαλείς έμεσα και άμεσα τους βουλευτές σου να απόσχουν. Τι ηγετικότητα είναι αυτή? Τι πιστεύει ο ίδιος, όντως το πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία? Εάν ναι, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία.
όπως το επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο. Αυτό το νομοσχέδιο, όταν είναι να έρθει στη Βουλή, θα περάσει χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ήδη απορρίψει διαρρήδην το σενάριο να αποχωρήσουμε μετά τις ευρωεκλογές και όπως σας είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις επόμενες εθνικές εκλογές αυτόνομος, ανανεωμένος, ανασυγκροτημένος και έτοιμος με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και προτάσεις νόμων να κυβερνήσει τη χώρα. Έχει. Κοίταξε να δεις τώρα. Όταν θέλει, μ' αρέσει. Δεν τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, αλλά τοποθετείται δια τηλεοράσεως πάντα και πάντα στην τηλεόραση του Σταρ, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Πάντα στη Μάρα Ζαχαρέα. Δεν το βλέπω αλλού. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι συμπτωματικό, έτσι. Εντάξει, ναι. Μπορεί να προηγείται στο Σταρ, οπότε δεν το προσπαθούμε. Δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως έχει αρχίσει και, τοποθετείται πολιτικά. Ναι, εντάξει. Έτσι, αυτό είναι... Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό, ναι. Άντε και του χρόνου στο Μαϊάμι και... Ναι, το Μαντέι, είχαμε έναν φίλο, το Φώτη καλή τώρα και που είναι, ο οποίος αντί για να πει Made in USA, έλεγε Μαντέι Νούσα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και τους μεγάλους συμβούλους που έχουμε σε όλα τα θέματα. Τι λένε οι Αλεξανδροπολίτες. Τι λένε οι Αλεξανδροπολίτες, λοιπόν, για όλο αυτό. Κατερίνα Κλειζιώτη, το ρεπορτάζ. Αντίθετη, φαίνεται να είναι οι περισσότεροι Αλεξανδροπολίτες ως προς την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Οι αριθμοί αλλάζουν ελαφρώς ως προς το γάμο από τους πολίτες όπου είναι εμφανώς πιο θετικοί στο ενδεχόμενο αυτό. Είστε υπέρ του γάμου και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια? Όχι. Δεν είμαι υπέρ. Σε τίποτα από τα δύο? Όχι. Γιατί? Απλά είναι εκφύση. Δηλαδή, να είσαι άντρας και γυναίκα και όχι να παρανομείς. Είμαι κατά της υιοθεσίας παιδιών. Πιστεύω ότι η οικογένεια πρέπει να αποτελείται από τα δύο βασικά κύτταρα, πατέρα, μητέρα. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω γι' αυτό. Είμαι κατά. Όσον αφορά το γάμο? Ο γάμος νομίζω ότι είναι ένα άλλο γεγονός που έχει, είναι το τυπικό κομμάτι για μένα της υπόθεσης. Είτε έχεις πράξη για έναν γάμο, είτε μια άλλη πράξη διοικητικού προσδιορισμού, για μένα είναι κάτι ασήμαντο. Όσο αφορά την υιοθεσία, είμαι ριζικά κάθετος. Να το κάνω. Εντάξει. Και γάμος και υιοθεσία λοιπόν. Βέβαια και γάμο και υιοθεσία. Και τα δύο. Είμαι υπέρ του γάμου κατά της υιοθεσίας. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε τα παιδιά τι θέλουν. Δηλαδή το παιδί πρέπει να πει μαμά κάποια φορά, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να πει μαμά ή μπαμπά, άμα είναι δύο γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος μόνο. Και να αισθανθεί τη μητρική έτσι, η στοργή. Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος τώρα που... Τι να πω τώρα, τα ανακατέψαν όλα και τα κάνανε στα μέτρα τους. Οκ, ο καθένας όπως του φωτίσει και ό,τι μπορεί να κάνει, ας το κάνει. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, καλά δεν ήμασταν μέχρι τώρα. Γιατί τα αλλάζουν? Δεν το βρίσκω σωστό. Τίποτα από τα δύο. Ούτε γάμος, ούτε υιοθεσία. Τσίρκος, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και ο πρόεδρος της Γαλλίας, εκείνος τέτοιος είναι. Το άκουσες? 33 χρονών μπαμπά ο Βρεώχη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σε συνέντευξή του ότι οι πιο πολλοί πολίτες δεν έχουν επί της ουσίας αντίρρηση στο γάμο και εκεί που υπάρχει πάντα μία επιφύλαξη και την ακούει με προβληματισμό είναι για το τι θα γίνει με τα παιδιά. Και άντε τώρα το γνωστό άσμα. Καλά, δεν είμαστε μέχρι τώρα. Ναι. Και εκείνο το τραγούδι, το τι είναι ρε γυναίκα τα παιδιά που έλεγε παλιά. Πώς θα γίνει τώρα? Ναι, καλά δεν ήμασταν όμως. Ναι. Τώρα τι μας χρειαζόταν? Μην μας πειράστε, καλά. Αφήστε τα όμως εκεί. Αφήστε τα τώρα. Λοιπόν, άντε να μην τα αφήσουμε πολύ, να πάμε ένα διάλειμμα. Ναι, γιατί, γιατί τα αφήσαμε πολύ. Βλέπω να μας κάνουν ρεσάλτο όπως κάνουν στο πλοίο στο Ομάν. Για πάμε διαφημίσεις.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, χωρίς παρέα στο αυτή μας. Ναι, δεν μπορώ να μην το πω. Διάβασα προηγουμένως μία είδηση. Θα το πούμε τώρα, ναι. Ήρθε η ώρα. Ναι, μία είδηση, η οποία είχε τον εξής τίτλο. Δέντρο προσέχουσε σε... μάλλον ανάποδα. Τρένο προσέχουσε σε δέντρο. Ναι. Καλά, το πρώτο δεν θα ήταν είδηση, θα ήταν δρολάρισμα. Λοιπόν, και προσπαθούμε τώρα το συζητάκι με τον Σάκη του Βασιλούδια, πώς είναι δυνατόν ένα τρένο να προσέχουσε σε δέντρο. Σε δέντρο. Δεν μας βγαίνει το σενάριο. Κοίτα, τόσο καιρό που, ναι, όντως, δηλαδή αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά στο κοντρόλ, τόσο καιρό που έχουν να λειτουργήσουν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Ναι, αλλά ήταν προς τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν προς τα εδώ που έχουν ξεχάσει ότι έχουν τρένο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα της είδησης ήταν ο μηχανοδηγός, έχει και συνέχεια, ότι ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε, λέει, από τα θράσματα που προέκυψαν από την θράψη του τζαμιού στη μηχανή του τρένου. Εδώ έγινε, στην Ελλάδα αυτό, μην νομίζω ότι έγινε πουθενά άλλου. Και προσπαθούμε να βγάλουμε τώρα πώς μπορεί να έγινε αυτό. Να φύτρωσε ξαφνικά το δέντρο μέσα στις γραμμές, δεν γίνεται. Να έκανε παράκαψη το τρένο να βγει και εκτός γραμμής για λίγο και να ξαναμπεί και... και αυτό ούτε αυτό δεν γίνεται. Είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα... είναι έτσι. Ένα από τα περίεργα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, δε. Είχαμε και άλλη μία είδηση πριν από αυτή... λίγο. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Για να δώσε. Υπάρχει σε εξέλιξη και άλλη μία υπόθεση μαστροπίας με τρεις συλλήψεις. Πάλι στον Κολωνό. Πάλι στον Κολωνό. Υπήρξαν τρεις συλλήψεις, Κολωνός, Εκάλη και Κορυδαλό. Συνελήφθησαν μία γυναίκα 31 ετών, ένας άντρας 55 και ένας άντρας 30 κάτι. Με την κατηγορία της... της μαστροπίας εξέδιδαν και κάτω των 15 ετών έναντι αμοιβής και άνω των 15 ετών έναντι αμοιβής ανήλικα. Μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου. Στον χώρο που έγιναν οι συλλήψεις βρέθηκαν με πολύ μεγάλος αριθμός πιστηρίων ηλεκτρονικών μέσων με καταγεγραμμένα διάφορα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Και φαίνεται ότι είναι, θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση της 12χρονης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η ιστορία, να ξέρεις, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι θα βγάλει πολύ πράγμα. Ναι, φαίνεται ότι θα βγάλει και αυτή πολύ πράγμα από πίσω, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με αυτή την ιστορία του 4χρονου αγοριού από τα Μέγαρα που ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα, που χτυπήθηκε τόσο άσχημα, που βρίσκεται σε κόμμα. Από τον Πατριό, έτσι, σύμφωνα με την καταγγελία της μαμάς. Από τον Πατριό, νοσηλεύεται λοιπόν στο Παίδον. Και φαίνεται να έχει μιλήσει η μητέρα και να έχει ανοίξει πια το στόμα της και λέει τα δικά της και ξεστορεί τα γεγονότα. Για να δούμε. Άγριους ξυλοδαρμούς, ακόμα και βασανιστήρια με καυτές πετσέτες με τις οποίες στείλει το 4χρονο, περιέγραψε στους αστυνομικούς η μητέρα του, η οποία χθες για ακόμα μια φορά όταν μπήκε στο σπίτι είδε το σύντροφό της να ξυλοκοπά το παιδί της. Και σήκωσε το παιδί μου 4 χρονών, το σήκωσε ψηλά και το σκάσε κάτω. Και γυρίσανε τα μάτια του και μου βγάζε αφρό σε αυτό το στόμα. Και έτρεξα και πήγα στα Μέγαρα. Στις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με το όσα καταγγέλει η μητέρα και η οικογένειά της, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καταζητούμενος πλέον ξυλοκοπά τόσο τα παιδιά όσο και τη μητέρα τους. Δεν τρώγε ξύλο και από τι μου είπε πάλι, ότι λέει: άμα δεν σκοτώσω ένα μικρό παιδί από σένα για να μάθει ο άντρας ο άλλος, εγώ δεν θα γίνω καλά. Το πρωί της Πέμπτης, σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, υποβλήθηκε και άλλο παιδί της οικογένειας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον δράστη. Καλύτερα να τον πιάσω παρά να τον πιάσω εγώ στα χέρια μου. Αλήθεια σας λέω. Α, τον πιάσω εγώ στα χέρια μου, θα ζήσει. Από ό,τι μας ενημέρωσε από το νοσοκομείο, είχε πάει το παιδί στο κέντρο υγείας Μεγάρων σε πολύ χειρότερη κατάσταση τις προηγούμενες φορές, αρκετές φορές. Μάλιστα, οι συνθήκες διαβίωσης έγιναν και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας όταν το χαμόγελο του παιδιού δέχτηκε ανώνυμη καταγγελία για τα παιδιά της οικογένειας. Διαπιστώσαμε ότι στις 8 του μηνός λάβαμε αναφορά ανώνυμη από πολίτη που μιλούσε για την φρικτή κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών της οικογένειας. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές, καθώς είναι εξαφανισμένος από τη στιγμή που κλήθηκαν οι αστυνομικοί όταν το παιδί μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο κέντρο υγείας Μεγάρων. Μάλιστα. Χθες είδαμε την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, η οποία είπε ότι έχει
Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Και έχει εξεπολυθεί ανθρωπογεννητό. Το θέμα είναι ότι το παιδί δια τρίτη φορά βρίσκεται ξυλοδαρμένο σε κόμμα. Σε κόμμα στο νοσοκομείο. Τρίτη φορά. Δεν είναι ένα μωράκι 4 ετών. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο Μεσολόγγι να δούμε τι γίνεται με αυτή τη μυστήρια ιστορία όπου αγνοείται ακόμα ο 31χρονος Μπάμπης. Όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, τόσο πια και οι ελπίδες δυστυχώς μειώνονται για την... Αλλά ανεβρέθη αυτό. Αλλά και τι δεν έγινε σήμερα. Έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε... τι λέει το ρεπορτάζ για τον τσακωμό του Μπάμπη στα κοινωνικά δίκτυα με τον 50χρονο φίλο του. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Σας έλεγα για τα δύο κινητά τις προηγούμενες ημέρες του Κρεοπόλη. Το ένα μάλιστα κλειδωμένο, το οποίο είχε μεταφερθεί άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, εκεί ανακτήθηκε υλικό. Ανακτήθηκε υλικό από τα διαδικτυακά δωμάτια επικοινωνίας ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί φαίνεται ένας καβγάς. Και συνομιλούσαν μεταξύ τους. Βέβαια. Ο Μπάμπης με τον Κρεοπόλη, ο 31χρονος νεαρός που είχε εξαφανιστεί με τον Κρεοπόλη. Τι έλεγαν, για τα λεφτά έλεγαν. Καυγάς. Βεβαίως, για τα λεφτά λένε οι πληροφορίες. Τα ζητούσε 1,5 χρόνο, λένε, τα λεφτά πίσω. Τα ζητούσε πολύ καιρό τα χρήματα πίσω. Ένα ερώτημα που έχουν θέσει οι αστυνομικοί και περιμένουν απάντηση. Ναι. Όχι βέβαια από τον ίδιο τον Κρεοπόλη, αλλά από τις έρευνες που διεξάγουν, είναι τι τα ήθελε τόσα χρήματα. Mm-hmm. Και ίσως εμπλέκεται και ένα δεύτερο, ο Κρεοπόλης, και ένα δεύτερο πρόσωπο όσον αφορά το δανεισμό των χρημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι αποδέκτης μόνο ο Κρεοπόλης των χρημάτων. Α, μπορεί να πήρε κι άλλο τα χρήματα αυτά. Ακριβώς, να έχουν κοπεί στη μέση τα χρήματα, τα έχουν ζητήσει δύο άνθρωποι. Ναι. Δύο άνθρωποι. Γνωρίζει η αστυνομία και το δεύτερο πρόσωπο εν ευθέτω χρόνο. Θα εξεταστεί. Θα κληθεί και αυτό να εξεταστεί. Τώρα εδώ στην εξαφάνιση μπορεί να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Το αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Λένε μέχρι να έχω εγώ στοιχεία, όλα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Και όταν ξέρουν τώρα στην αστυνομία ότι... Συνεργός δηλαδή. Ακριβώς. Δύο έχουν δανειστεί τα χρήματα από τον Μπάμπη, αν μη τι άλλο... Στο κάδρο των ερευνών όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ήταν και πλέον... τόσο φίλοι που τους δάνεισε τόσα πολλά λεφτά. Λέει, τέτοια άνεση. Οι πληροφορίες λένε ναι, ότι ήταν φίλοι. Μάλιστα. Ότι ήταν φίλοι και λόγω του ότι είχε καλή εργασία ο Μπάμπης ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, μυαλωμένος, ο οποίος έβλεπε μπροστά. Έβλεπε μπροστά και ήξερε πώς πρέπει να εργαστεί για να βγάλει χρήματα. Απευθύνθηκε σε αυτόν ο κολλητός του. Και του λέει, ξέρεις, έχω κάποιες ανάγκες, θα δούμε τώρα ποιες ήταν αυτές τις ανάγκες, δώσου μου 17.500 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι καθόλου λίγα. Πώς. 17.000 ευρώ δεν είναι λίγα. Βέβαια. Καθόλου λίγα δεν είναι. Μάλιστα. Και... Αλλά έχουμε και την αδερφή του. Έχουμε και την αδερφή, όπου λέει ότι είναι σίγουρη ότι κάποιος σκότωσε τον Μπάμπη. Τι νεότερο έχουμε, τι νεότερο. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Αυτό περιμένουμε. Αν θα έρθει κάτι από το κινητό του. Ναι. Αν το έχουν ανοίξει, δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν μας λένε κάτι. Τώρα ξέρω ότι κατεβαίνουν κάποιοι από το ανθρωποκτονιών. Διάβασα σε κάποια site. Βέβαια έχει τρέξει το θέμα και ο δικηγόρος μας. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω με τους ανθρώπους αυτούς από την Αθήνα ίσως και πιεστεί λίγο η κατάσταση, γιατί μάλλον μιλάμε για ανθρωποκτονία, έχει περάσει μία εβδομάδα και πιστεύω μήπως και υπάρξει κάτι νεότερο με αυτούς τους ανθρώπους που κατεβαίνουν από την Αθήνα. Έχετε δηλαδή πλέον στο μυαλό σας πλέον υπάρχει το πολύ άσχημο σενάριο, έτσι. Ναι, αλλιώς θα έχει επικοινωνήσει σίγουρα, αν ήταν εν ζωή θα έχει επικοινωνήσει σίγουρα με τη μητέρα μου. Εκτός και άμα είναι θέμα απαγωγής, αλλά δεν υπάρχει λόγος, δεν πέφτει, δεν γίνεται να έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Γιατί, για ποιο λόγο ακριβώς. Δεν είναι ότι έχουμε λεφτά να πεις ότι θα μπορούσε να ζητήσουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Ο Μπάμπης ήταν να ξεκινήσει και πάλι να επιστρέψει στην Ιταλία, μια ημέρα πριν εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι.
Την Κυριακή θα έφευγε για Αθήνα, τη Δευτέρα θα πετούσε για Ιταλία. Κυρία Χριστίνα, σας είχε πει για το μεγάλο ποσό το οποίο φέρεται να το οφείλει ο φίλος του? Το γνωρίζατε εσείς ότι... Εγώ προσωπικά όχι. Η μητέρα μου το ήξερα και δύο μέρες ή μία μέρα πριν της είχε πει ότι είναι ακόμα αυτά τα 17 και ότι του έχω πει να μου τα δώσει τώρα που φεύγω. Αυτό δεν ήξερα τίποτα. Στον αδερφό μου και σε έναν φίλο του γενικά ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας, δεν ανοιγόταν πολύ εύκολα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο και για εσάς, αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Πιστεύω ότι αυτό κάποιος το έχει αφαιρέσει στη ζωή μου. Δεν θέλω να πω ποιος να κατηγορήσω, σίγουρα αυτό, σίγουρα. Εύχομαι αυτό να βρεθεί, ποιος το έχει κάνει κακό και να ομολογήσει. Αλλά υπάρχουν πόσα εγκλήματα έχουμε δει που δεν βρίσκεται ποτέ κάποιος κατηγορούμενος. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλουμε σαν οικογένεια περισσότερο είναι να βρεθεί τουλάχιστον που είναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Και μετά... Ναι, και μετά ναι. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μετά βέβαια, αν βρεθεί και ένα σώμα, ίσως βρεθεί και ο κατηγορούμενος. Αλλά το πρώτο πράγμα που θέλουμε εμείς σαν οικογένεια είναι να βρεθεί το σώμα του. Εξ όσων γνωρίζω, εσείς ήρθατε από τη Γερμανία, όπου ζείτε, ναι, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή τη στιγμή μας λέγατε και την προηγούμενη φορά που επικοινωνήσαμε ότι είναι πραγματικά συγκλονιστική η βοήθεια που έχετε από τους μεσολογγίτες, από τις ομάδες έρευνας, από τους ανθρώπους αυτούς που είναι δίπλα σας. Για πείτε μας λίγο για αυτούς. Ωραία, αφού πιάνουμε και αυτό το θέμα, δεν έχουμε λύση να θίξω κάποια θέματα. Η μόνη βοήθεια που υπάρχει εθελοντικά, ναι, είναι η ομάδα έρευνας και διάσωσης μεσολογγίου, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγοι, έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και τις ζωές τους και είναι οι μόνοι που ψάχνουν μέρα νύχτα τον αδερφό μου. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, το πρωτόκολλο τους είναι να ψάχνουν μέχρι να πέσει ο ήλιος. Οι άνθρωποι μένουν και πιο μετά και ψάχνουν. Εδώ αυτό που λέτε οι μεσολογγίτες, πέρα από την οικογένεια και κάποιους λίγους γνωστούς φίλους, όσες εκκλήσεις και να κάνουμε από την πρώτη μέρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, ναι, ότι είμαστε εκεί, όποιος θέλει να έρθει να ψάξει, δεν ήρθε ποτέ κανένας. Και αυτό που είπα είναι ότι αυτή είναι η νοοτροπία, πιστεύω, του Έλληνα, ότι αφού δεν γίνεται σε μένα, δεν ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια τόσο νεκρή κοινωνία που, ναι, τον ήξεραν όλοι, να μην έχει έρθει κανένας να βοηθήσει. Κυρία Χρυ... Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει η αδερφή. Την ίδια ώρα που λίγο νωρίτερα είχαμε άλλη μια περίεργη εξέλιξη στην υπόθεση, γιατί μπαίνει στο μικροσκόπιο το κινητό της τηλέφωνο. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στιγμής πριν από λίγα λεπτά πήγαν στο σπίτι της οικογένειας του Μπάμπη Κούτσικου αστυνομικοί από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να αναλύσει δεδομένα και να ανασύρει δεδομένα από το τηλέφωνο της αδερφής του Μπάμπη, της Μαρίας. Είναι η αδερφή η οποία δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής στις κάμερες. Επειδή είχαν συνδέσει τα δύο τα τηλέφωνα τα δικά τους, ο Μπάμπης και η Μαρία, γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία έρευνα στο κινητό της Μαρίας, προκειμένου να ανασυρθούν όσο περισσότερα δεδομένα γίνεται από αυτήν την υπόθεση. Είναι τώρα που μιλάμε. Για ξαναπες το, Γιώργο. Είναι τα δύο αδέρφια είχαν συνδέσει τους λογαριασμούς τους. Έχουν κοινό πρόγραμμα. Λέγεται family το πρόγραμμα. Συνηθίζεται σε οικογένειες. Mm. Το κάνουν πολλές φορές. Είναι συνδεδεμένα τα δύο κινητά. Mm. Τι μπορεί να εξαχθεί από αυτή την έρευνα για να καταλάβει ο κόσμος? Γιατί, εμείς καταλαβαίνουμε, αλλά να καταλάβει ο κόσμος. Η Μαρία και ο Μπάμπης είχαν συνδέσει τους λογαριασμούς τους. Άρα, από το κινητό της Μαρίας, οι αστυνομικοί μπορούν να εξάγουν στοιχεία τα οποία θα δείχνουν πότε έκλεισε το τηλέφωνο ακριβώς του Μπάμπη, γιατί στίγμα έχουμε μια εκτίμηση ότι περίπου λίγο μετά τις 11 και 4 πρέπει να έχει κλείσει το τηλέφωνο. Και αυτό πώς το λέμε αυτό, διότι 11 και 20 και 22 η άλλη αδερφή της οικογένειας, η Χριστίνα, στέλνει μήνυμα στο κινητό του Μπάμπη που τον ψάχνει, που είσαι, δεν έχει γυρίσει. Σημαντικό στοιχείο, Γιώργο. Πόσες ώρες δηλαδή έχουν αυτή περάσει. Η λεπτομέρεια, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ναι, δείχνει και πόσο δεμένη ήταν η οικογένεια μεταξύ τους, ώστε να έχουν αυτή την άνεση να έχουν τα τηλέφωνα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μάλιστα.
Για να δούμε. Ναι, η τεχνολογία είναι... υπάρχουν πόρτες και δίνει δρόμους, διαδρομές η τεχνολογία, τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Είδατε τώρα, ας πούμε, ότι είναι, μπορεί από άλλο τηλέφωνο να βρει στοιχεία για ένα άλλο τηλέφωνο, ακριβώς διότι ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους με αυτό το πρόγραμμα το οποίο είπανε. Μακάρι βρεθεί ο άνθρωπος, έτσι, δεν είναι... Μακάρι, αν και βέβαια οι ελπίδες όσο περνάνε οι μέρες γίνονται ακόμα και πιο λίγες, μακάρι να βρεθεί. Λοιπόν, πάμε και στην άλλη υπόθεση με τον 50χρονο πατέρα της 18χρονης όπου σκότωσε τον κουνιάδο του εμψυχρό όταν του εξομολογήθηκε η κόρη του ότι τη βίαζε τα τελευταία από 12 ετών και μετά. Φαίνεται ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα μηνύματα του 33χρονου. Ναι. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του φωνικού στο Βόλο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται ο πατέρας, όχι μόνο βίαζε το κορίτσι από τα 9 του χρόνια, αλλά επί 12 μήνες την εκβίασε για να της αποσπάσει χρήματα. Αν δεν μου δώσεις τα χρήματα, θα μιλήσω σε όλους και στην οικογένειά σου για τις φωτογραφίες. Αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που έστελνε ο 33χρονος στην 18χρονη, που επί 9 χρόνια την κακοποιούσε και μάλιστα μέσα στο πατρικό της σπίτι, όταν όλοι έλειπαν στις δουλειές τους. Ο πατέρας έμαθε το όνομα του βιαστή της κόρης του όταν εκείνη αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, λέγοντάς της «Θα το τακτοποιήσω». Φαντάζομαι ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, δεν σου το αποκαλύπτει. Έρχονται μου τα λένε και λέω στην κοπέλα, επειδή ακόμα δεν είσαι αποφασισμένη, πάρε το χρόνο. Την άλλη μέρα το πρωί φαίνεται στο σπίτι του, εκεί που ήταν, ο πατέρας τη συνέχισε να την πιέζει και του αποκάλυψε ποιος είναι ο δράστης. Το «θα το τακτοποιήσει» εννοούσε ότι θα έρθει στο δικηγόρο να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό το είπε σε πρώιμη φάση, όταν έμαθε τι συμβαίνει. Λίγες ώρες αργότερα, ο 50χρονος πήρε την καραμπίνα και σκότωσε τον 33χρονο κουνιάδο του με μία σφαίρα στο κεφάλι. Ο δράστης δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, λέει στο Action 24 ο δικηγόρος του. Δεν ομολόγησε ότι βρέθηκε σε κατάσταση αυτοδικίας. Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί είναι ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι δεν βρισκόταν και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το όπλο το είχε πάρει μαζί του με άλλο σκοπό, να προστατεύσει τον εαυτό του, διότι φοβόταν ότι μετά τη συζήτηση την οποία σκόπευε να κάνει μαζί του και να ζητήσει αποκαλύψεις για το τι είχε γίνει με την κόρη του, φοβόταν την αντίδραση του θανόντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος φέρεται να βίασε το κορίτσι 3-4 φορές από τα 12 μέχρι τα 14 της χρόνια, βιντεοσκοπώντας παράλληλα με το κινητό του τις χυδαίες πράξεις του. Το κορίτσι φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα στις ετεροθαλείς αδερφές της για την περίεργη συμπεριφορά του κουνιάδου του πατέρα της, χωρίς όμως να τους αναφέρει λεπτομέρειες. Η μητριά της το έμαθε όταν έγινε το φωνικό. «Δεν ήξερα τίποτα. Ούτε μου είπε τίποτα το κορίτσι, ούτε ήξερα τι έκανε στα κορίτσια. Το έμαθε ο άνδρας μου και τον έφαγε». Ο καθομολογιάν δράστης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. «Βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί δεν περίμενε να φτάσουν τα πράγματα εκεί. Με άλλη πρόθεση πήγε στο σημείο και έκλεισε αυτό το ραντεβού και αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά, ήθελα να ρωτήσω γιατί μου βίασε στο κορίτσι». Σε βάρος του 50χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Την ερχόμενη Δευτέρα θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθεί. Λοιπόν, την υπόθεση τώρα αυτή την έχει αναλάβει ο Αλέξης Κούγιας, διάβαζα λίγο νωρίτερα. Υπερασπίζεται τον 50χρονο. Και είχαμε και τα λεγόμενα της συζύγου, όπου στάθηκε απέναντι από τον άντρα της. Ο αδερφός μου, λέει, δεν έκανε ποτέ τίποτα τέτοιο. Ο αδερφός μου ήταν Παναγίτσα. Ο αδερφός μου... Έπεσε εκείνο τα σύννεφα, φαίνεται. Αυτό, ναι. Τη Δευτέρα, κοντή γιορτή. Και για να κλείσουμε από αυτά τα δράματα, πραγματικά τα σύγχρονα δράματα, έχουμε και την υπόθεση στην Ιμαθία με την 37χρονη παιδοκτόνο να έχει προφυλακιστεί σήμερα. Σήμερα ήταν η απολογία της. Ο πατέρας δε του μωρού, του Βρέφους, κατέθεσε μήνυση κατά της μητέρας και έκανε και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της κηδείας του Βρέφους, ο πατέρας πήγε στο νεκροταφείο και τον απομάκρυναν οι γονείς της μητέρας. Για να δούμε τι λέει αυτός. «Από του πατέρα μου. Κλέψαν το παιδί μου. Είναι όλοι συνένοχοι. Ο παππούς. Αυτό, παιδιά, δεν έχω λόγια.
Εντάξει, μαθαίνουμε ότι μεγαλώνετε και τα παιδιά της, τα δύο κοριτσάκια εσείς. Τα είχατε σαν παιδιά σας. Έτσι ακριβώς. Σαν παιδιά μας. Ρωτήστε όποιο θέλετε. Ελάτε στο χωριό. Επικοινωνία είχατε. Δεν μπορώ άλλο παιδιά. Κύριε Σούρλα, τι ακριβώς θα κάνετε, θα καταθέσετε, τι ακριβώς θα κάνετε σήμερα. Σήμερα θα καταθέσουμε δήλωση υποστηρίξης κατηγορίας κατά της παιδοκτόνου και κατά των συγγενών της και για έκθεση και για απειλή και για εξύβριση, τα οποία έλαβαν χώρα χτες στο κημητήριο του μακροχωρίου όπου επιτέθηκαν στον πατέρα, δεν άφησαν τον πατέρα να πει το τελευταίο αντίο στο παιδί του, δεν τον άφησαν να τελέσει την κηδεία και να αποχαιρετήσει το παιδί του. Η έκθεση. Και πήγαν και να τον λιντσάρουν όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του. Η έκθεση. Η μήνυση την οποία θα υποβάλω είναι κατά πολλών προσώπων. Είναι και για έκθεση, καθότι γνώριζαν την ψυχιατρική κατάσταση της κόρης τους και την απέκρυψαν. Και όχι μόνο την απέκρυψαν, δεν άφησαν τον. Δεν βοήθησαν τον πατέρα να την βοηθήσει, να την πάνε μαζί σε έναν γιατρό, ώστε να απευθυνθεί το μοιραίο. Εάν οι συγγενείς της κατηγορημένης είχαν διαφορετική στάση, η σημερινή μέρα θα ήταν διαφορετική και το βρέφος θα ζούσε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σούρλα, συγγνώμη. Όπως πληροφορηθήκαμε τον εισιτέρων... Όχι, η δική σας η πλευρά. Η δική μας όχι, δεν γνώριζε. Η δική μας δεν γνώριζε. Είχε σοβαρές ενδείξεις, ναι, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μετά την τέλεση της παιδοκτονίας. Είχε επιτεθεί κιόλας εναντίον του, εναντίον του πατέρα, είχε ασκήσει οικογενειακή βία και γενικά ήταν σε μια, τον τελευταίο καιρό ήταν σε μια έξαρση η κατάστασή της. Δεν ήταν μαζί. Όχι, είχαν χωρίσει από το καλοκαίρι. Η πληροφορία ότι φοβόταν μην τον σκοτώσει στον ύπνο του, γι' αυτό και έφυγε από το σπίτι. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Αληθεύει, ναι. Φοβόταν για τη ζωή του. Ακριβώς. Δεν σας κάνει εντύπωση που ένας γάμος, ο πολιτικός γάμος, ο οποίος τελέστηκε 6 Φεβρουαρίου του 23, διήρκεσε μόνο 6 μήνες. Κάποιο λόγο είχε ο άνθρωπος. Και προσπαθούσε να τη βοηθήσει, προσπαθούσε να σώσει την οικογένειά του, προσπαθούσε να σώσει το παιδί του. Εκ του αποτελέσματος απευθύνθηκε στους παππούδες, αλλά βρήκε τοίχο. Γι' αυτό το λόγο έχουν ευθύνη και αυτοί για την παιδοκτονία. Μάλιστα. Διάβαζα δε σε αρκετά μέσα του ηλεκτρονικού τύπου ότι ζητά ο πατέρας του βρέφους και έρευνα να γίνει σε βάθος, γιατί η 37χρονη, λέει, συμμετείχε σε τελετές μαύρης μαγείας. Εξού προφανώς και τα λεγόμενά της την πρώτη μέρα ότι... Ναι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε πώς. Τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Και τι δεν συμβαίνει, δηλαδή. Να σας πω κι άλλο. Έτσι, να χαρείτε τώρα. Πριν από λίγο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνελήθησαν δύο μαθητές γυμνασίου, μία 13χρονη και ένας 14χρονος, οι οποίοι, ακούστε, πήραν φωτογραφίες συμμαθητριών τους, τις επεξεργαστήκανε, τις κάνανε άσεμνες, τις βγάλαν στο διαδίκτυο, συνελήφθησαν βέβαια αμέσως από την ελληνική αστυνομία, διότι ζητούσαν και χρήματα και δεξιότητα και όλα αυτά. Τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα κατόπιν εντολή του εισαγγελέα, αλλά βέβαια με τον όρο να παρακολουθήσουν προγράμματα παιδοψυχολόγων στο ΕΛΜΕΠΑ. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταλάβετε τώρα πιτσιρίκια γυμνασίου, 13χρονα και 14χρονα. Βέβαια το παιδί είπε το αγόρι ότι υπέστη μπούλινγκ και εκβιασμό από την κοπέλα και γι' αυτό το έκανε, τέλος πάντων. Πήραν φωτογραφίες δηλαδή κοριτσιών, συμμαθητριών τους, τις επεξεργάστηκαν σε προγράμματα που υπάρχουν επεξεργασίες φωτογραφίες, τις έκαναν άσυμνες και τις απολύσαν στο διαδίκτυο. Άτε τώρα. Έτσι για να... Ναι.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τρίτο μέρος. Επιστρέψαμε. Τρίτο και παρμακερό. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πούμε, όχι. Ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου με στόχο να χρησιμοποιηθεί, να μπορεί να ναι, υπάρξει... Να γίνει. Να γίνει επιστολική ψήφος για τις ευρωεκλογές. Ναι. Κυρίως για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι της ομογένειας. Βέβαια. Υπάρχει όμως μια νεότερη εξέλιξη. Επιστολική ψήφο θα μπορέσουν να δώσουν, να ψηφίσουν δηλαδή μέσω επιστολής και άνθρωποι οι οποίοι μένουν εντός Ελλάδος. Τώρα, αυτό προφανώς θα είναι ίσως για να μπορούν να παρακαμφθούν εμπόδια όπως άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Έτσι. Έχει διάφορους λόγους για τους οποίους πολλοί δεν πηγαίνουν και ίσως με αυτόν τον τρόπο αυξηθεί, μάλλον με αυτόν τον τρόπο μειωθεί η αποχή με ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων. Ίσως είναι κάτι αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Είπαμε τι κινδύνους ενδεχομένως να εγκυμονεί η επιστολική ψήφος. Ναι, βέβαια. Το έχουμε αναλύσει επισταμένα. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Κι εγώ, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι θα έχουμε μπερδέματα. Αλλά, για να το δούμε. Ας σκεφτόμαστε θετικά. Αλλά λούμε με όλα αυτά περιμή κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους εδώ και δύο μέρες, φωνάζουν, διεκδικούν. Δημοσκοπήσεις τρέχουν γι' αυτό το θέμα. Στο κοντρόλ να πάτε στο επόμενο και συνεχίζουμε. Γιατί? Ναι, αυτό είναι, όχι. Αυτό για είναι. Για δημοσκόπηση θέλω να πω. Mm. Ναι, λοιπόν, στα μη κρατικά πανεπιστήμια και φαίνεται ότι κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των ευρωεκλογών. Για να δούμε. Που έχει να κάνει και με τα ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εδώ είστε υπέρ ή κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, προράτα επαναλαμβάνω. 59% βλέπουμε είναι υπέρ, 37% κατά. Είναι σαρωτικό το 59%, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. 6 στους 10 δηλαδή λένε ναι. Πάμε να το δούμε και εσωτερικά τώρα αυτό στα κόμματα. Βλέπετε εδώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ κτλ. Πώς οριζόντια έχουμε τα νούμερα. 75% της Νέας Δημοκρατίας, 34% ΣΥΡΙΖΑ, 65% ΠΑΣΟΚ, 22% και ούτω καθεξής. Και από κάτω βλέπουμε τα κατά, αντίστοιχα τα νούμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται κατά 62% να είναι κατά, όπως και του ΚΚΕ. Ταυτίζονται δηλαδή με αυτό που λέει και η ηγεσία κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Πάμε τώρα και στην πρόθεση ψήφου. Εδώ θα δείτε τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε με αναγωγή για τις ευρωεκλογές. Είναι η δεύτερη εταιρεία. Το έκανε η Άλκο, το κάνει η Κυπρωράτα. 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 13%. Τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ με 10,5%. 9% το ΚΚΕ, πολύ ψηλά και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Στο 3% οι Σπαρτιάτες, η Ελληνική Λύση. Στο 5% ανεβασμένη, γιατί όπως είπαμε, εισπράττει εδώ από τα της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα τα υπόλοιπα εκεί παλεύουν κοντά στο 3, στη μονάδα, στο 1,5, 2, 3. Και ούτω καθεξής. Για πάμε λοιπόν να τα δούμε. Και όλα αυτά, για Ελλάρη, τι λες τώρα εσύ για αυτό. Παρά τα προβλήματα πάντως έχουμε απόλυτη κυριαρχία. Δεν δείχνει η κυβέρνηση, παρά τα εσωτερικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι ασήμαντα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης αναγκάζεται να δείξει στους βουλευτές του, πήγαινε τουαλέτα, πήγαινε μια εκδρομή, μη μου το καταψηφίσεις και μου αλλάξεις την αριθμητική, ναι, και δημιουργήσεις και τέτοιες εντυπώσεις. Βλέπουμε ότι τα κόμματα της Δημοκρατίας. Καλά, και αυτό είναι πρωτόγνωρο, μπορούν... έτσι, να προτρέπει σε αποχή. Τι λες? Και το να προτρέπει σε αποχή δεν είναι πρωτόγνωρο. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Αλλά δεν μπορεί να το αντί να καταψηφίσει. Λέω δημοσίω. Αντί να καταψηφίσει, ναι, προτιμότερη αποχή. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Τώρα δημοσίω το αρχηγό να βγει. Αλλά γιατί ο αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματο και πρωθυπουργό του Συντηρητική Παράταξη φέρνει τελικά αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί. Αλλά το καρπώνεται. Αυτοί που αντιδρούν θεώνονται το συντηρητισμό του. Άρα μου πήρε πάλι τέτοια και εσύ το σχόλιο για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μητσοτάκης εξακολουθεί και τους έχει και τους παίζει όλους. Διότι είναι αδύναμοι. Εγώ θα ξανάρθω πάλι σε ένα πράγμα το οποίο
κατά την άποψή μου, δεν έχει αλλάξει ακόμη. Δεν έχει αλλάξει ακόμη. Ότι δηλαδή δεν μπορούν να παραγάγουν πολιτική θέση. Ούτε ο Κασελάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί. Δεν μπορούν να παραγάγουν πολιτική που να έρθει να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης είναι... Πώς να το πω, δηλαδή, ξέρω, όπως το διατυπώνω, μπορεί να πει κάποιος, ορίστε, αυτός είναι του Μητσοτάκη και διάφορες τις ιστορίες. Αλλά περιμένω, δηλαδή, σε ένα τέτοιο θέμα, ο ένας βάζει σε ένα θέμα ηθικής τάξεως, συνειδήσεως, πώς τον ο Κασελάκης καταφεύγει στην επιβολή, θα κάνεις αυτό που σου λέω, μα είναι θέμα, είναι, κάποιος, επί πρέπει, της αρχής. Κάποιος πρέπει να του πει του κυρίου Κασελάκη, ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος, εδώ δεν είναι Μαϊάμι. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Μαϊάμι. Αν ζούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα... Όχι, 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 κόμμα μισό λεπτό, όχι, 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 το θέμα αυτό δεν είναι για να μαζεύουμε το κόμμα, είναι για να αφήσουμε ελεύθερη και να υποδειχθεί, πώς θα σου το πω. Δηλαδή, εγώ δεν έχω αντίρρηση να υποδειχθεί ότι να, η Νέα Δημοκρατία δεν τα κατάφερε το σύνολο και ήρθαμε εμείς. Είναι ωραίο να έχει διαρροές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Θα αφήσει ο Κασελάκης τώρα να έχει διαρροές στο κόμμα του σε ένα τέτοιο θέμα. Είναι. Το δούμε και από αυτή την πλευρά, είναι δηλαδή. Το πιο χαρακτηριστικό σχέδιο νόμου για να εκφράσει ο βουλευτής την καρδούλα του. Και τη συνείδησή του. Δεν υπάρχει κάποια. Άρα λοιπόν, όταν παίρνει μια ιδέα πρωτοβουλία, πηγαίνει πρώτα στην κοινοβουλευτική σου ομάδα, τη συγκαλεί, ανεβαίνει στο βήμα, του εξηγεί πέντε πράγματα. Αυτό κάνει. Τους άξονες, αυτό δεν πα ούτε στη δημόσια κάνει. Τηλεόραση, ούτε, ούτε οπουδήποτε άλλο. Πριν βγουν προς τα έξω. Αν θες να το κάνει ωραία και θεσμικά. Αν θες να το κάνει ωραία και θεσμικά. Κοίταξε να δεις τώρα τι πάρες. Να πάμε πρώτα στο πρώτο θέμα, γιατί το βασικό κομμάτι του ρεπορτάζ ήταν η δημοσκόπηση για τα πανεπιστήμια. Καταρχάς, είδαμε αποτελέσματα ευρωεκλογών. Το σενάριο της χαλαρής ψήφου δεν φαίνεται να υπάρχει. Αν δείτε. Έτσι, διότι και η κατάταξη και τα ποσοστά... Νομίζω ότι θα είναι τρομακτική η αποχή. Ναι, αλλά μιλάω για σε επίπεδο χαλαρής ψήφου ως προς την επιλογή αυτών οι οποίοι θα πάνε. Για την επιλογή, να ψηφίσουν, εντάξει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι, σαφέστατα. Εκτός αν παίξει ρόλο, όπως είπαμε πριν, η επιστολική ψήφος. Και η κατάταξη, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων, δεν διαφοροποιούνται σχεδόν καθόλου από τα ποσοστά και την κατάταξη των κομμάτων για τις εθνικές εκλογές, με τις αναγωγές. Το δεύτερο είναι ότι στο πρώτο κομμάτι της δημοσκόπησης που είδαμε το πώς είναι. Υπέρ και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είδαμε ότι τα κόμματα τα οποία προέρχονται από τον πιο extreme, ας πούμε, προοδευτικό χώρο, το ΚΚΕ, και λίγο προς την κεντροαριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτά τα οποία βρίσκουν τους πιο μεγάλους, τα πιο μεγάλα ποσοστά πλευράς αρνητών και εναντίον της υπόθεσης αυτής. Βέβαια, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι λιγάκι εντυπωσιακό, ή για να μην πω ότι είναι λίγο πολιτικά παράδοξο, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να ηγούνται κομμάτων τα οποία είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ναι. Έτσι. Ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα αυτά τα οποία είπαν στη συνέχεια, ναι, είναι ένα νομοσχέδιο στο οποίο όντως μπορούν να βγάλουν την ψυχούλα τους οι βουλευτές, αλλά δεν πρέπει να είναι νομοσχέδιο, δεν πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση και πρωτοβουλία. Έτσι. Πάντως, αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί, ζητούν να μην εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, να πάρει πίσω το οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση στο θέμα αυτό και αξίζει νομίζω τον κόπο να δούμε τι ακριβώς. Πριν ξεκινήσετε, κρατήστε το πώς είναι εκεί. Αναθεώρηση του άρθρου 16. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή θέμα αναθεώρησης του άρθρου 16. Καλά, πολλά. Έτσι. Άκουσα και εγώ σήμερα και από άλλες πόλεις με φοιτητές να κάνουν διάφορες δηλώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν σωστή γνώση επί του θέματος. Ναι. Και να πούμε κάτι πάρα πολύ απλό για να μάθουν και οι τηλεθέτες. Δεν μπορεί καμία βουλή να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Πάντοτε η πρώτη βουλή αποφασίζει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν και αν κάνει αναθεώρηση του συντάγματος η επόμενη βουλή. Για να υπάρξει
αναθεώρηση του άρθρου του συντάγματος σε μια επόμενη Βουλή υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις, κυρίως από πλευράς πλειοψηφίας στην τωρινή Βουλή. Εντάξει, άρα αυτό το αναθεώρηση του άρθρου 16. Εντάξει, για να δούμε τι ζητάνε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πραγματοποιήθηκε και στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της 11ης Ιανουαρίου. Οι αντιδράσεις των φοιτητών δυναμώνουν και οργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προχώρησαν στην πρώτη μεγάλη τους αγωνιστική απάντηση στο κυβερνητικό σχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα είμαστε εδώ στο πλευρό των φοιτητών ενάντια στην είδηση των μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να παρακάμψει το άρθρο 16 και να ιδρύσει στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση των πτυχίων μας. Ήδη έχουν εξισωθεί κολέγια σε επαγγελματικά δικαιώματα με πανεπιστημιακά πτυχία, το οποίο είναι απαράδεκτο και το έχουμε δηλώσει όταν συνέβη. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποδυναμώσει στην ουσία το πανεπιστήμιο, το οποίο το έχει κάνει σιγά σιγά υποχρωματοδοτώντας το. Ζητάμε δημόσια δωρεάν παιδεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βέβαια στην πρωτοβάθμια. Είδαμε ότι σε οποιαδήποτε άλλο κλάδο έγιναν ιδιωτικοποιήσεις, δεν υπήρξε καμία βελτίωση όπως προαναγγέλει η κυβέρνηση. Την κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων στην Αλεξανδρούπολη στηρίζουν η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ΑΕΛΜΕ Εύρου, Σωματεία και Φορείς της Περιοχής. Απευθύνουν λοιπόν κάλεσμα σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργατικά σωματεία, συλλόγους και φορείς να δώσουν μαζική μαχητική απάντηση για να μην περάσει το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου Δημήτριος Γλινός Αλεξανδρούπολης είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι στην παράκαμψη του άρθρου 16. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές. Όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων μας, πτυχία με αξία για δουλειά με δικαιώματα. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια και τις ανάγκες μας. Παιδεία δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Μάλιστα. Δημοκρατία, είπαμε, είναι το πολίτευμα της συνύπαρξης όλων των απόψεων. Εν προκειμένου, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε άνετα με το κόντρο να πάμε σε διαφημίσεις. Τι λέτε?
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστροφή στο τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής Δύο Μαζί. Αρχή της νέας χρονιάς και αρχίζουμε τη κοπή πιτών. Τις κοπές πιτών. Λοιπόν, μία από τις πρώτες πάντα έτσι πρωτοχρονιάκες πίτες που κόβονται στην Αλεξανδρούπολη είναι του Συλλόγου Κυριών και Δεσμηνίδων Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Σαμαρά είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Υγεία σε όλους. Καλή σεζόν σε εσάς. Τι έγινε τώρα. Καλή χρονιά, Λένα. Καλή χρονιά. Τώρα μπήκα κι εγώ. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα μπήκα κι εγώ. Χαίρετε. Να πούμε. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Να πούμε ότι υπήρξε μια κίνηση πάλι από το Σύλλογο Κυριών και Δεσμηνίδων μέσα στα Χριστούγεννα. Έτσι, δοθήκανε πακέτα, δοθήκαν βοηθήματα. Σε ανθρώπους που έπρεπε. Δόξα τω Θεώ, Τα καταφέραμε γιατί δώσαμε και πολλά σε κάποιες οικογένειες που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην Κύρχη. Mm-hmm. Και αυτά που δώσαμε κυρίως και ευχαριστήθηκαν οι άνθρωποι ήταν κρέατα κυρίως. Γιατί από τα άλλα είχαν. Μάλιστα. Τα διάφορα, ξέρεις, τώρα μακαρόνια. Τα υπόλοιπα είναι και λίγο πιο εύκολα να βρεθούν και να αγοραστούν. Τα πιο έτσι, αυτά είναι τα κρέατα που είναι και τα εδέσματα των ημερών περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Οπότε και τώρα εγώ έχουμε την κοπή της πίτας αύριο. Αύριο, 6.30 ώρα στο Εγνατία κλασικά. Mm-hmm. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος. Γιατί για μας είναι η αρχή της χρονιάς. Και επομένως θέλουμε να πάει καλά. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια. Εκείνο το οποίο πρωτοποριακά κάναμε φέτος, πάντα με βοήθεια βεβαίως και θα σας πω ποιας εταιρείας να το πω έτσι, είναι ότι δεν θα έχουμε λαχνούς. Η είσοδος είναι 18 ευρώ. Ακριβώς για να βοηθηθεί ο σύλλογος να μπορέσει να έχει κάποια έσοδα. Δεν θα έχουμε λαχνούς γιατί τα καταστήματα Βαρτάν προσεφέρθησαν, θα κληρώσουμε 10 δώρα χρυσά, τα οποία προσέφεραν 10 κοσμήματα, mm-hmm. που για μας είναι τρομακτικά μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βαρτάν που η ίδια το πρότεινε κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι εμείς πήγαμε να ψιλοζητιανέψουμε κανένα κοσμηματάκι. Εκείνη μας προσέφερε 11 για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και για μας είναι μεγάλο σύν. Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η δουλειά μας. Καταλαβαίνετε. Και αυτό για μας μας κάνει πολύ περήφανες. Έτσι. Έχουμε τώρα και συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Όμιλο. Βεβαίως, θα έρθουν τα παιδιά από το Καλλιτεχνικό Όμιλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούν κάποια κάλαντα και λοιπά ενώπιση της νέας χρονιάς. Το υπόλοιπο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ο Μπάμπης, ο Χαραλαμπίδης με την κυρία Μουρατίδου, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, θα το δει ο κόσμος στην πράξη. Και επίσης η Euromedica, λόγω της νέας χρονιάς, μας προσέφερε 10 πακέτα check-up γενικού που μπορούμε να τα προσφέρουμε. 10 πακέτα ρεκτιφιέ. Ναι. Κάνουμε ρεκτιφιέ για τη νέα χρονιά. Ναι. Ωραία. Ναι, γιατί βεβαίως δεν τα δώσουμε στον κόσμο που θα έρθει εκεί. Τα δώσουμε στον κουσμάκι που δεν έχει, που την κεφαλή κλείνει. Έτσι. Δεν τα κληρώνουμε αυτά. Αυτά είναι δωρεά για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Mm-hmm. Και έχουν ανάγκη και έρχονται σε εμάς και μας ζητούν να βοηθήσουμε εν όψη της συγγένειας, ας πούμε, που έχουμε με την Euromedica. Mm-hmm. Ναι, τις σχέσεις που έχετε. Ακριβώς. Ναι. Λένα, γιατί δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πώς βλέπεις, ναι. Τα πράγματα πώς είναι από πλευράς των αναγκών που έρχονται και ζητούν για βοήθεια προς το σύλλογο. Τώρα, παιδιά, δηλαδή είναι κάθε μέρα χειροτερεύει το πράγμα. Μάλιστα. Χειροτερεύει και δεν ξέρουμε ειλικρινά σε ποιον να πούμε όχι. Ωστόσο, δεν έχουμε δυνατότητες άπειρες εμείς, εντάξει. Ναι, ναι.
δυνατότητες μας είναι τα ενίκια βεβαίως, εντάξει, τα οποία παίρνουμε όταν μπορούν και αυτοί να τα δώσουν, τα δίνουν οι άνθρωποι, με πόνο ψυχής υποθέτω, και από εκεί και πέρα είναι οι συνδρομές και να είναι καλά και οι διάφορες δωρεές. Εναντί στεφάνων, εναντί ξέρω εγώ. Ναι, ή μνήμη ή για οτιδήποτε άλλο λόγο. Μάλιστα. Είναι μεγάλο σύν για μας αυτό. Πολύ μεγάλο σύν. Πολύ μεγάλη. Κατά τα άλλα, η εφορία καλά κρατεί και τα ένθια καλά κρατούν, γιατί θα μπορούσαμε κούκλα να έχουμε πολύ περισσότερα. Δηλαδή, έχουμε πληρώσει φέτος 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι δικά μας λεφτά βέβαια αυτά. Είναι λεφτά τα οποία τα μαζέψαμε. Εννοείς σε επιδόματα και σε αυτά, έτσι. Επιδόματα και τέτοια. Επιδόματα, τα παιδιά που σπουδάζουν που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητες να νοικιάσουν σπίτια και να πάνε στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Ξεργό, στα Γιάννενα. Ναι, 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 ναι. Στην Φλόρινα είναι το άλλο. Ναι. Με στην Παγωνιά. Θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε. Έτσι είναι. Και για εμάς είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί το να βοηθούμε παιδιά που έχουν ανάγκη, που δεν μπορούν να σπουδάσουν αλλιώς, για εμάς είναι το ύψιστο. Mm-hmm. Βέβαια. Βέβαια. Είναι επένδυση προς το μέλλον, προς το μέλλον αυτό. Έτσι. Ναι, εντάξει, από εκεί πέρα τα μόνιμα βοηθήματα είναι τα βοηθήματα που είναι των γνωστών, τα οποία ουκολίγα, έτσι, οικογενειών που έχουν προβλήματα μεγάλα και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ένα από τα πολύ μεγάλα είναι τα έκτακτα. Έκτακτα, το οποίο είναι κάτι τραγικό, έτσι, την ημέρα. Εμφανίζονται 10 άνθρωποι. Ο ένας κόβεται το ρεύμα. Ο άλλος πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία και πρέπει να πάει, ξέρω εγώ πού να πάει. Είναι τα έκτακτα που δεν μπορούμε να γυρίσουμε πλάτη. Αρκεί βέβαια να τα μαθαίνετε, έτσι. Κοίταξε, εννοείται ότι δεν βγαίνουμε στον δρόμο με την τουντούκα να φωνάξουμε ποιος έχει ανάγκη, ελάτε ρε παιδιά. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά όποιος μας ζητήσει τη βοήθεια. Είστε πάντα εκεί, αυτό είναι αλήθεια. Ελέγχου, κατόπιν ελέγχου, το τονίζω. Έτσι, θα φέρουν τα χαρτιά τους, το ε1, το ε9, τη φορολογική, για να μας τα περάσει από το ΔΣ. Και εφόσον υπάρχει ανάγκη, θα γίνει ό,τι είναι εφικτό. Το τονίζω. Ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε τα πάντα. Οπότε, ολοκληρώνοντας, να καλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει αύριο σε 6.30 ώρα το απόγευμα στο Εγνατία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ και όλο το ΔΣ που τρέχει νυχθημερών, τους παρακαλούμε πάρα πολύ. Ελάτε. Για μας αυτό το 18, το 15, το 10, το ό,τι δίνεται, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι το αίμα το δικό μας. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Για να μπορούμε να δουλέψουμε. Βέβαια. Για να κάνουμε δουλειά. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε, στην Κοπή Πίτας. Στην Κοπή Πίτας, βεβαίως. Το Κοπή το Πίτα. Το Κοπή το Πίτα, βέβαια. Είναι ωραίες πάντα οι εκδηλώσεις όλες του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων. Όχι γιατί συγκεντρώνουν μόνο πολύ κόσμο, γιατί έχουν ουσία. Ουσία. Έτσι και ακριβώς. Είναι και προσεγμένες πάρα πάντα. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλή χρονιά λοιπόν και πάλι, κυρία Σαμαρά, και σε εσάς και στο Σύλλογο, στα μέλη του Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε πάντα βήμα και μπορούμε να μιλάμε. Χαρά μας μεγάλη. Χαρά μας μεγάλη. Καλή λοιπόν, επιτυχία αύριο. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία, ναι. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Να σας πω, γιατί χρειάστηκε λίγο να μείνω έξω. Διαβάσαμε λίγο νωρίτερα στον ηλεκτρονικό τύπο για τον ευνίδιο θάνατο μιας 32χρονης νηπιαγωγού στο Καρπενήσι. Η 32χρονη δεν εμφανίστηκε το πρωί στο νηπιαγωγείο όπου υπηρετούσε στο Καρπενήσι. Ανησύχησαν οι συνάδελφοί της, άνοιξαν το σπίτι και τη βρήκανε νεκρή. Η 32χρονη λοιπόν νηπιαγωγός κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη. Και σε λίγες ώρες θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της νεαρής γυναίκας, η οποία φαίνεται να έχει φύγει στον ύπνο της από τη ζωή. Από παθολογικά λοιπόν αίτια ο θάνατος. Πήγε και η αστυνομία στο σπίτι, είδαν ότι δεν υπήρχε ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή οτιδήποτε.
Επομένως, η Αλεξανδρούπολη θρηνεί ακόμη έναν θάνατο μιας νέας γυναίκας. Τα δυσάρεστα είναι αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε και άλλους θανάτους. 93 από κορονοϊό σε μία εβδομάδα και αύξηση στις εισαγωγές. Άκουσον. Ναι. Το ξεχάσαμε λίγο τον κορονοϊό, έτσι. Μας ξεγέλωσε ο καλός καιρός, μας ξεγέλωσε το ότι δεν έχουμε υποχρεωτικά μέτρα, αλλά έχουμε πολύ ισχυρές συστάσεις μόνο. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να προσέχουμε. Ωραίο αξεσουάρ ήταν η μασκούλα, δεν ήταν τίποτα κακό, έτσι. Είχαν βγει και διάφορα στυλς και διάφορα τέτοια. Τι χρώμα θες να ταιριάζει με το ταγέρι, με το παλτό, με το μπουφάν, με το... Και αυξήθηκε και η ποικιλία τότε παλιά στην Αιγαία. Θες με καρτούν, με καρτούν. Τι θες, ρε παιδί μου, όλα. Ναι, βάλει μια μάσκα, δεν είναι κακό. Ναι. Όταν πας σε πολύ κόσμο. Ναι. Έτσι, για να δούμε. Κοσμάς πανταζής. Αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία με κορονοϊό κατά 15% αλλά και έκρηξη των κρουσμάτων της JN1 καταγράφει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα είναι σαφές ότι η γρίπη στη χώρα μας καλπάζει. Αναλυτικότερα τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορονοϊό της τελευταίας εβδομάδας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, ο αριθμός των νέων θανάτων λόγω κορονοϊού στα νοσοκομεία της χώρας έφτασε τους 93, ενώ 78 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των νέων νοσηλιών. Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση κατά 15% σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες, όπως αύξηση παρουσίασε και ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων. Αναλυτικά, ο αριθμός των ασθενών με λίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 78. Επίσης, καταγράφηκαν 93 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη και εύρος 56 έως 96 έτη. Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023. Η επιτήρηση του υλικού φορτίου στα αστικά ελλείμματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του κορονοϊού σε 5 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν. Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο υλικό φορτίο των αστικών ελλείμματων παρατηρήθηκε στα Χανιά με σύν 115%, στο Ηράκλειο με σύν 80% και στα Ιωάννινα με σύν 66%, ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο Βόλο με σύν 26% και στη Λάρισα με σύν 21%. Καθαρά πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Πάτρα με μείον 45%, ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Αττική με μείον 26% και στην Ξάνθη με μείον 23%. Τέλος, σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη με σύν 9% και στην Αλεξανδρούπολη με σύν 2%. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο ο κορονοϊός, η γρήπη, ο συγκητιακός και όλα αυτά που μας απασχολούν. Είναι και το σύνδρομο Long COVID, το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο. Το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή μας με έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο αυτό και μας εξήγησε πραγματικά τη δύσκολη, μας μίλησε πραγματικά για τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει. Έχει αλλάξει άρδεν η ζωή του και η καθημερινότητά του. Μάλιστα, θυμάμαι, μου έλεγε ότι από τη Θεσσαλονίκη αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Αλεξανδρούπολη, από όπου κατάγεται, γιατί δεν μπορεί πλέον να δουλέψει με όλα αυτά που παρουσιάζει. Και έχει ο Κοσμάς νεότερο ρεπορτάζ. Ο COVID έχει πλέον στοιχήσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο ζωές μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτοί όμως δεν είναι οι μόνοι θάνατοι που προκαλούνται από τον ιό. Ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών επιβιώνει από οξείες λοιμώξεις για να υποκύψει μήνες αργότερα από το μακροχρόνιο COVID. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδόρα Ψαλτοπούλου και η βιολόγος Παναγιώτα Ζαχαράκη συνοψίζουν τα νέα δεδομένα από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Medscape στις 3 Ιανουαρίου του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, φαίνεται ότι περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από μακροχρόνιο COVID από την έναρξη της πανδημίας. Με βάση τα στοιχεία των πιστοποιητικών θανάτων που συλλέγονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, περιλαμβάνεται ένας προκαταρκτικός απολογισμός 1.491 θανάτων από μακροχρόνιο COVID το 2023, επιπλέον των 3.544 θανάτων που είχαν αναφερθεί από τον Ιανουάριο του 20 έως τον Ιούνιο του 2022. Το
Το 2023 εκδόθηκαν συστάσεις για την επίσημη αναφορά της μακροχρόνιας COVID ως αιτίας θανάτου στα πιστοποιητικά θανάτου στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει τυπικός ορισμός ή διαγνωστικό τεστ για το μακροχρόνιο COVID. Συνήθως διαγνώσκεται όταν οι άνθρωποι έχουν συμπτώματα τουλάχιστον 3 μήνες μετά από μια οξία λίμωξη που δεν υπήρχαν πριν αρρωστήσουν. Από τα τέλη του περασμένου έτους, περίπου το 7% των Αμερικανών ενηλίκων έχει βιώσει μακρά COVID σε κάποιο σημείο, υπολόγισε το κέντρο ελέγχου το Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό σημαίνει ότι το μακροχρόνιο COVID μπορεί συχνά να αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία θανάτου όταν τα άτομα με αυτήν την πάθηση πεθαίνουν από προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο ή τα νεφρά τους, σημειώνουν οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου. Ο κίνδυνος θανάτων από μακροχρόνιο COVID παραμένει αυξημένος για τουλάχιστον 6 μήνες για άτομα με υπιότερες οξίες λοιμώξεις και για τουλάχιστον 2 χρόνια σε σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία. Όπως συμβαίνει με άλλες οξίες λοιμώξεις, ορισμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για θάνατο από μακρά COVID, για παράδειγμα λόγω αυξημένης ηλικίας. Η μισή από τους θανάτους από την μακρά COVID από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 σημειώθηκαν σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, και ένα άλλο 23% καταγράφηκε σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών, σύμφωνα με την έκθεση του κέντρου ελέγχου. Είναι βέβαια δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ του πόσοι θάνατοι που σχετίζονται από τον ιό τελικά συμβαίνουν ως αποτέλεσμα μακράς COVID και όχι ως αποτέλεσμα οξιών λοιμώξεων. Ένα ακριβές διαγνωστικό τεστ για μακροχρόνιο COVID θα μπορούσε να βοηθήσει σε πιο ακριβή μέτρηση αυτών των θανάτων. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Medscape το Νοέμβριο του 2023 υποδηλώνει ότι ένα διαγνωστικό τεστ για ορισμένους βιοδείκτες μπορεί να εντοπίσει την νόσο με ακρίβεια που πλησιάζει το 80%. Αυτή η διαγνωστική δυνατότητα θα βοηθούσε αποτελεσματικά με το μακροχρόνιο COVID, καθώς δεν είναι μόνο η κόπωση, η σύγχυση του εγκεφάλου, η καρδιακή παλμή και άλλα επίμονα συμπτώματα που επηρεάζουν τους ασθενείς. 2 στους 3 ανθρώπους με long COVID υποφέρουν επίσης από προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη και άγχος, ενώ μερικοί ασθενείς λένε ότι τα συμπτώματά τους δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους γιατρούς τους. Αυτό είχε δηλώσει και ο Βασίλης Γιαλατζής από την Αλεξανδρούπολη, που πάσχει από long COVID, μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί της Δέλτα Τηλεόρασης. Κυρίως υπήρχε επιδείνωση το βράδυ, όπου με έπιανε πάλι το ίδιο αίσθημα έντονης αδιαθεσίας. Όμως λίγες μέρες μετά επιδεινώθηκαν τόσο πολύ που, όπως είμαστε στην ενεργή φάση με το να κρυώνουμε, να έχουμε ρίγος, να παγώνουμε, να νιώθουμε μια έντονη αδιαθεσία, να αρχίσω μάλιστα να κάνω και μετούς, να μου κόβει τη ανάσα και καταφεύγω πάλι στα επίγοντα. Εκεί το μόνο το οποίο παρατήρησαν οι καρδιολόγοι, μου είπαν μάλλον ότι είναι όλα εντάξει, γιατί με εξέτασαν οι καρδιολόγοι, και ότι έχω πολύ ψηλά λευκά. Ήταν γύρω στις 13.000 και τα λευκά μου. Άρα υπήρχε φλεγμονή σίγουρα στον οργανισμό, ναι. Και έδειχνε η εξέταση αυτή ότι κάτι συνέβαινε, αλλά δεν ξέρανε τι. Ναι, και μου συστήσαν να επισκεφτώ έναν καλό παθολόγο εξωτερικά. Ξεκινάει η διερεύνηση, δυστυχώς δεν ξέρω αν δεν επισκέφτηκα τους κατάλληλους γιατρούς. Ξεκινάει η ψυχιατρικοποίηση της πάθησής μου. Ενώ πολλοί ασθενείς μπορεί να απευθυνθούν σε κάποιους γιατρούς που θα βρουν αυτή τη δυσαυτονομία την οποία βίωνα το πρώτο διάστημα, εμένα δυστυχώς με γεμίσανε με φάρμακα, με ψυχογενή αιτιολογία. Γενικά τα στοιχεία των πιστοποιητικών θανάτων στις ΗΠΑ δείχνουν ότι σχεδόν το 1% των περισσότερων από 1 εκατομμύριο θανάτων που σχετίζονται με τον COVID-19 από την έναρξη της πανδημίας έχουν αποδοθεί σε μακροχρόνιο COVID. Το ποσοστό των θανάτων που σχετίζονται με τον COVID από μακροχρόνιο COVID κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2021 στο 1,2% και ξανά τον Απρίλιο του 2022 στο 3,8% σύμφωνα με το CDC. Και οι δύο αυτές κορυφές συνέπεσαν με περιόδους μείωσης των θανάτων από οξίες λοιμώξεις. Μάλιστα. Ναι. Άμα θες. Λοιπόν. Ναι. Αλλάξτε το πλάνο, ρε παιδιά, λίγο. Αλλάξτε λίγο το πλάνο. Δώστε μου λίγο εμένα. Αλλάξτε λίγο το πλάνο. Λοιπόν. Κλείνουμε σήμερα. Ναι, θα κλείσουμε. Παρασκευή. Τελειώνουμε. Επιτέλους. Επιτέλους. Επιτέλους λίγο να ξεμαυρίσουμε, μπας και λίγο, ναι, μας φύγει όλο εμείς, αυτό που... Σας παρακαλώ, φέρτε τα επάνω σε μένα τα φώτα όλα. Όλα σε μένα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά την Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Bon voyage, Κατρίν. Γιατί δεν θα είμαι κι εγώ, έτσι νομίζεις. Δεν θα είσαι. Έτσι νομίζεις. Δεν θα είσαι εδώ. Είναι, θα είμαι εκεί. Εντάξει, ναι. Σε άλλο στούντιο θα είμαι. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ δεν θα μιλάμε. Ναι, τέλος πάντων, 5 ώρα θα είμαστε εμείς εδώ. Εγώ δεν θα είμαι. Ναι, δεν θα είσαι εδώ. Μαζί σας, το μυαλό μου θα είναι εδώ, η καρδιά μου θα είναι εδώ, θα μου λείψεις. Ναι,
παρομοίως, αλλά η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα, είναι ότι στις 5 ώρα θα πάω μόνον εγώ καλησπέρα. Έτσι δεν είναι, μπάμπι μου. Έτσι είναι, μπάμπι. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά και σπουδαία να πούμε, να δούμε και να συζητήσουμε από το Στρασβούργο. Πολλά ετοιμάζουμε. Θα δούμε πόσα θα καταφέρουμε. Ναι, λέει θα κάτι για μείον 14 εκεί. Τι? Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Δεν ακούω εγώ. Δεν έχω. Το έχω βγάλει. Α, δεν ακούς. Δεν ακούω. Δεν μα γιατί νομίζεις την πατήσαμε. Ναι, δεν φαντάζεσαι τι λένε. Γιατί δεν μπορώ. Γιατί νομίζεις την πατήσαμε. Λέει, και λέγει μπάμπι μου. Ναι. Ναι. Δες τώρα τι. Λοιπόν. Αυτό θα τα πούμε. Καλό ταξίδι, να περάσετε καλά. Καλή επιτυχία σε όλο ό,τι κάνουμε εκεί. Ναι. Από κοινού και από μόνη σου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Από μένα τουλάχιστον να προσέχετε πάρα πολύ τους εαυτούς σας. Από μένα, όχι. Και από μένα να τους προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.